Γεια σας. Τώρα με έχεις ωραία. Τώρα με έχεις ωραία. Καλό μεσημέρι σε όλους. Τρίτη σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου. Ξημερώνει μια πολύ σημαντική ημέρα για τη Θεσσαλονίκη, για το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ της πόλης. Στις 10, Κράσνονταρ ΠΑΟΚ, ζωντανή μετάδοση από το Λίμπερο 107,4. Ένα παιχνίδι πάρα πολύ κρίσιμο, το καταλαβαίνετε. Το πρώτο από τις δύο αναμετρήσεις, με την ευχή βέβαια η ομάδα της πόλης να προκριθεί. Νωρίτερα, στις 8.30, Ηρακλής Κεραυνός Στροβόλου, προκριματικά του Basketball Champions League. Ο Ηρακλής με τη νίκη θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Ντνίπρο Γκρόνιγκεν, που θα γίνει νωρίτερα στις 4.30 στη Λευκωσία. Σημαντική η ημέρα λοιπόν για τους Θεσσαλονικείς, για ΠΑΟΚ και Ηρακλή, για ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Θα αναφερθούμε φυσικά σε αυτές τις δύο αναμετρήσεις αναλυτικά. Θα πούμε το ρεπορτάζ, θα συνδεθούμε με Κράσνονταρ, θα πούμε τι γίνεται στη Λευκωσία και φυσικά θα ενημερωθούμε και για τα θέματα του Άρεος, ο οποίος έχει εξελίξεις. Γι' αυτό και ο Χρήστανθος συνέχεια στέλνει μηνύματα με το κινητό του, προφανώς για λόγους του ρεπορτάζ. Έτσι δεν Χρήστανθε? Έτσι ακριβώς όπως τα λες. Να το, έτσι ακριβώς όπως τα λέω είναι. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή FM και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54222 με χρέωση μόλις 62 λεπτών του ευρώ. Με τα μηνύματά σας στο Messenger του Λίμπερο, στην σελίδα μας στο Facebook και φυσικά με τα τηλέφωνά σας, όχι για τον αέρα, στο 287-888 όπου σας περιμένει η Μαριλίζ για να καταγράψει πληροφορίες, απόψεις, κάποια ερωτήματα, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε με τους συνακροατές μας που είναι και πάρα πολλοί, Χρήστανθε. Λοιπόν, αλήθεια λες. Αλήθεια λέω. Και έχουμε αρκετά ζητήματα. Ναι, έχουμε αρκετά. Έχουμε αρκετά ζητηματάκια και σήμερα. Καταρχήν έχουμε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ το βράδυ. Το ιδιαίτερα σημαντικό αυτό παιχνίδι κόντρα στην Κράσνονταρ. Ναι. Έτσι. Έχουμε το παιχνίδι του Ηρακλή στο μπάσκετ, με το οποίο ασχολείσαι μόνο εσύ. Ναι. Και οι χιλιάδες Ηρακλειδείς. Τι λες? Και οι χιλιάδες Ηρακλειδείς, Κώστα. Δεν ασχολούνται οι Ηρακλειδείς? Φυσικά και ασχολούνται. Βέβαια. Δεν έχουν τι να κάνουν όλοι με αυτό. Ασχολούνται. Με τι θα ασχοληθούν? Σωστό και αυτό. Επίσης, έχουμε τον Άκη Μάντζιο από χθες το βράδυ να είναι και επίσημα νέος προπονητής του Άρη, όπως είπαμε. Σιδεροκέφαλος. Έχουμε το θέμα που αποκάλυψε η εκπομπή χθες το απόγευμα, ο Λαμπαοτάρης, και το Λαμπαοτάρης, το www.lambaotaris.com, σε σχέση με την πρόταση για τον Φετφατζίδη από το Κατάρ. Έχουμε το θέμα του Ματέο Γκαρσία για τον Άρη. Τι Κατάρ, πάλι Κατάρ? Κατάρ. Επέστρεψε το Κατάρ. Άλλο είναι αυτό. Άλλο Κατάρ. Άλλο Κατάρ. Κατάρα. Νομίζω ευτυχία είναι, όχι Κατάρα. Άμα έτσι δώσουν, το ταλιράκι είναι. Τι ταλιράκι? Εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια. Ναι. Ποιον θα πάρουν? Τον Κατάρ. Το Φέτφα. Κωστά, ένα αν δώσουν, θα τον δώσουν. Ένα. Αλήθεια. Ένα. Όχι, ρε φίλε, με ένα ξεπουλήσει τον καλύτερο παίκτη. Τι ένα. Κώστα, λέγει το συμβολίο του. Του χρόνου. Ναι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Το χειμώνα, ανανέωση. Εντάξει. Ανανέωσε εσύ το Σούλερ πρώτα και μετά έλα να πει για Σούλερ. Τι με νοιάζει ο Σούλερ? Ο Σούλερ είναι. Άκου λίγο. Ένα στου χίλιου. Φετφατζίτη είναι ένα στου δέκα. Η μούγκα που κάνατε με όλου αυτού που ξεπουλάει ο ΠΑΟΚ, δεν θα κάνετε του ήρωε τώρα με τον Άρη. Ό,τι θέλει ο Καρυπίδη. Και στο κάτω-κάτω να περνούσε ο Φετφατζίδη. Να περνούσε ο Φετφατζίδη στην Κόλο. Σωστό. Για να του κάνω επέκταση. Τώρα που δεν έχω μία. Έτσι το δέχομαι. Τι να κάνει. Έτσι το δέχομαι. Και η αξία του αυτή είναι 1,6 δίνανε οι προηγούμενοι και τον δίναμε τυλιγμένο. Και αυτοί δίνουν ένα. Ο Άρης έδωσε 0 για να τον πάρει. 0! Σωστό. Αυτοί τώρα δίνουν ένα. Ένα 300, ένα 400. Εκεί, ένα στο 1,500. Εκεί το. Ο Φέτφα τώρα πόσα παίρνει από τον Άρη συμβόλαιο? 350. Και 1,5, και ένα 300, ένα 600 γλυκό. Με κάτι δηλαδή. Bonus είναι στα 400 πόσα πάει. Bonus είναι πόσες ώρες θα δώσει την μπάλα δίπλα στην ελεύθερο συμπαίκτη. Bonus είναι ότι βγήκε, στην Ευρώπη. 10, αυτό έλεγα. 10 χιλιάρικα παίρνει ο Μπακαλιάνης, Κώστα. 10 χιλιάρικα bonus. Bonus 10 χιλιάρικα για την Ευρώπη παίρνει ο Μπακαλιάνης. Ξαναλέω 50. Τι λες με 350 συμβόλαιο? Γι' αυτό λέω εγώ ότι πρέπει όλοι οι παίκτες, οι πρωτοκλασσάδοι που έχουν 30, 40 και 50, γιατί τόσα είναι. 30, 40 και 50 είναι, ανάλογα με ποιος είναι ο κάθε παίκτης. Ναι. Που πήραν αυτά τα λεφτά για την ευρωπαϊκή έξοδο, γιατί πετύχει ο Άρης την ευρωπαϊκή έξοδο, να τα γυρίσουν πίσω. Όχι, εντάξει. Αποκλείστηκε από την Κόλωση η ομάδα. Τι να κάνουμε. Στην πρώτη τέτοια. Έχασε 500 χιλιάρικα μόνο από αυτό το μάτς. Τι εντάξει.
Εγώ πήρα το πριν, παίρνω 50 χιλιάρια απ' έξω ένα μάτς και κλεισμένο το δειρό και αποκλείομαι. Όλοι αποκλείονται. Έτσι είναι ο αθλητισμός. Δεν θα πάρεις τον πόνους, φίλε. Δεν έχουμε συμβόλαιο με την επιτυχία, δυστυχώς. Δεν θα πάρεις τον πόνους. Δεν θα πάρει τον πόνους. Εντάξει. No problem. Λοιπόν. Τέλος πάντων, εγώ λέω ότι και στο 1.200 να φτάσει και τα λοιπά, δηλαδή να πέσει ο Άρης από το 1,5 εκατομμύριο, ναι, θα τον δώσει. Αυτή είναι η αίσθηση δική θα μου. Θα τον δώσει, ε. Αυτή είναι η αίσθηση δική μου. Ναι, εντάξει, δεν θα τον δώσει με 600 χιλιάρικα, αλλά εκεί αν είναι μπροστά το εκατομμύριο θα τον δώσει. Θα τον δώσει. Γιατί δεν είναι μόνο το εκατομμύριο όπως εσύ, είναι και τα 400 που θα γλιτώσει. Βέβαια θα τα δώσει για τον Ματέο, αλλά τον Ματέο θα τον δώσει και τον έχει για 4 χρόνια. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για μια μελλοντική πώληση, όπως αντιλαμβάνεσαι. Γιατί ο Άρης πρέπει επιτέλους να μάθει και να πουλάει. Τόσα χρόνια μόνο έκανε αυτό που λες εσύ. Επέκταση και να μείνει. Ωραία, και ποιος τον πληρώνει. Μετά δεν έχουμε λεφτά να τους πληρώσουμε. Να έχετε. Πώς θα έχουμε από εδώ αποκλείεται από τον κόλλο στην πρώτη αγωνιστική. Από τη μια μαγιά και αυτό και έπαρση και αυτό. Καθόλου, και τα όνειρά μας πάνω στον ουρανό. Μπερδεύεσαι. Και αυτά και φωτογραφίες στο Instagram και απ' την άλλη δεν έχουμε λεφτά. Έπαρση άλλη ομάδα στην πόλη. Αποφασίστε. Τι αποφασίστε. Τι θέλετε. Πληρώσαμε 1 εκατομμύριο στα παλιά. Ενώ κάποιοι άλλοι τους τα χάρισανε. Αποφασίστε τι θέλετε. Εγώ άλλο είπα. Αποφασίζουμε. Είμαι Γαλλία ή Γαλλία. Αποφασίστε. Είμαι Άρης. Ωραία. Άρα. Και έχω τις προοπτικές και να πουλάω και να πρωταγωνιστώ. Δεν καταλάβω γιατί πρέπει αλλά να είναι. Μη λες μετά δεν έχω λεφτά. Δεν έχω τόσα πολλά, Κώστα. Πόσα πολλά. Τόσα πολλά ώστε να πληρώνω το 1 εκατομμύριο το παλιό. Ναι. Συν άλλο 1 εκατομμύριο τωρινό. Και χωρίς κόσμο και κερκίδα. Πώς θα γίνει η κατάσταση. Χωρίς λαό και χωρίς τα έσοδά μου, πώς θα. Τώρα την κάνω την πέρβαση. Δεν την έκανα 106 χρόνια. Θα την κάνω τώρα με τον κορονοϊό. Αυτό λέω. Πες το. Τι να το λέω. Πες το στο λαό, παιδιά. Μην περιμένετε φέτος πίκι πίκι ποκο ποκο. Πρέπει να περιμένετε Ευρώπη. Δεν κατάλαβα. Αυτό είναι. Ευρώπη και κύπελο θα διεκδικήσω. Τρίτος δηλαδή. Αυτό που δεν μπορώ. Μακάρι να βγω τρίτος. Όχι. Ωραία. Θα βγω δεύτερος. Δεν μπορείς. Εντάξει, δεν μπορώ. Άρα θα παλέψω. Ρεαλισμός. Το λέμε και το ρεαλισμό, ρε Κώστα. Το λέμε. 500.000 φορές το έχω πει στους Αριανούς για το ρεαλισμό που λένε ο Άρης είμαι, θέλω να πάρω το πρωτάθλημα. Πώς θα πάρεις το πρωτάθλημα. Το 46 το πήρες τελευταία φορά. Όπω, ναι, το λένε όμως. Το λένε, ναι, αυτά είναι τα μυαλά τους. Πάμε για πρωτάθλημα και τέτοιο και είμαστε ο Άρης και δεν γίνεται έτσι και. Το είπε και ο Ντρούλινγκ, θες το έλεγε. Καλά, και ο Ντρούλινγκ. Ελπίζω για πλάκα. Ίδιος είναι και ο Ντρούλινγκ. Σαλιάρης. Αυτά, αν δεν βγούμε και δεν είναι. Σαλιάρης δεν είναι. Αφού το λέτε ίσα σοβαρό είναι. Το όνομά του αυτό σημαίνει. Το Ντρούλινγκ. Φυσικά. Τι σημαίνει Σαλιάρης? Ναι. Δηλαδή ο μαφιόζος που ήταν ο Ντρούλινγκ ήταν ο Σαλιάρης? Ντρούλινγκ, you have a drooling problem. Είναι ότι τρέχουν τα σάλια, Χρυσάνθε. Ο σκύλος. Άντε πάλι, εκείνος είναι ο Ντρούπι. Όχι, ο σκύλος που έχει αυτό έχουν. Για τους σκύλους είναι το Ντρούλινγκ. Άρα ο μαφιόζος λεγόταν Σαλιάρης. Ποιος είναι ο μαφιόζος? Καλά, ο Ντρούλινγκ, το πιο γνωστό αυτό είναι ο Ντρούλινγκ ο μαφιόζος, ρε φίλε, στην Αμερική. Ντρούλινγκ. Από εκεί βγήκε το παρατσούκλι. Του τρέχα τα σάλια. Όχι, επειδή φορούσε γυαλιά και μάσκα και τέτοιο. Και καπέλο ο Ντρούλινγκ. Του τρέχα τα σάλια. Ο τρέγιας τι σημαίνει? Δεν ξέρω. Δηλαδή έχω τον Ντρούλινγκ που τρέχουν τα σάλια και του τρέγια που του. Ναι, που τα τρώει. Ρε φίλε, γι' αυτό και λέγεται μαρμίτα κιόλας. Πέφτουν μέσα τα σάλια. Ωραίοι, ωραίοι. Σάλια μάλια. Λοιπόν. Εντελώς. Με Ζαγόρα μαζί είναι ο Ντρούλινγκ τώρα, ντουέτο. Κορυφαίο ντουέτο. Δεν χάνω εκπομπή. Ωραία. Μια χαρά. Εκεί που σε κράζουν κιόλα, γι' αυτό δεν τη χάνω. Ποιο με κράζει? Ότι τρώ τα τυροπιτάκια και τέτοια. Αυτό είναι ένα ψέμα. Διότι φαίνεται άλλωστε. Τα φαγε όλα. Τα τυροπιτάκια. Φαίνεται άλλωστε. Ναι, καλά. Έχασε 1 κιλό σε 6,5 μήνες και πανηγυρίζει. Ένα κιλό σε 6,5 μήνες. Έλα, μην ρουφιέσαι τώρα, γάλισε το μάκι εσύ. Που λέει, δεν ρουφιέμαι. Μίλησαν χθε με το φίλο μου. Έχασε 5 κιλά, έχασε. Το παραδέχομαι. Ωραία, θα χάσω κι άλλα. Πάμε στην ειδησιογραφία. Που είναι για τα κιλά. Ναι. Η Χριστίνα έμεινε τελικά. Τι θέλει να πει. Κλάμα η Χριστίνα, ναι, και τα λοιπά. Η Χριστίνα είναι διάσημη στην πόλη. Δεν ξέρω γιατί. Εγώ δεν την ήξερα. Πού να την ξέρει. Σωστά. Εμείς την ξέρουμε. Εσείς οι περιπετειώδεις τύποι. Ήταν στο Λίμπερο καταρχήν. Η Μπομβιβέρ. Ήταν στο Λίμπερο. Μα την ξέρω σαν φάτσα και σαν όνομα και δεν. Και όλοι μου λένε καλά, ρε Χριστίνα, δεν ξέρει. Ανάποδα μου λέει είναι ο Τρέγιας από το Ιατρόπουλος. Ποδανά. Τρέγιας με το Ιατρόπουλος, τι σχέση έχει? Γιατρό. Εντάξει. Ναι. Λος που Ιατρό έπρεπε να το λένε. It makes sense. Από το Γιατρέ λέει. Από το Γιατρέ. Ο τρέλο Γιατρέ. Τρέλο Γιατρέ. Λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία η ενημερωτική εκπομπή του Λίμπερο.
Κώστα, έχουμε από γίνει το γιατρέ τρέγιας. Γιατρέ. Ναι, απολύτικη μαγκιάλη είναι αυτό. Καλά. Ο Σαλιάρης ακούει. Πες το γιατρέ, άμα το πεις γρήγορα, είναι τρέγιας. Θα ναι. Κάνω, λέει, παρέμβαση. Κάνε, πάρε. Όχι. Ζάχο, πάρε. Όχι. Σε είπε Σαλιάρη. Όχι, είναι το επίθετό του. Ο κατεξοχήν Σαλιάρης των Ερτζιανών. Άρα είναι τιμή αυτό. Ο άνθρωπος που τα σάλια στο ραδιόφωνο τα έχει εισαγάγει εδώ και 25 χρόνια. Ντρούλινγκ σημαίνει σάλιο, Σαλιάρης. Α, το κάνει. Θα μπουντώ. Και του λέω Ζαγόρας, λες, λέει, το ρόλο λίγο περίεργα, λέει, γι' αυτό μου αρέσει. Εδώ μεταξύ ο Ντρούλινγκ, το Ζάχος Ντρούλινγκ που είχε στο Facebook, τώρα το έχει κάνει Ζάχος Γεώργιος Γρηγοριάδης. Μπράβο, Γεώργιε. Ρε εσύ, Ζάχο. Παιδιά, διάλογο θα κάνουμε τώρα. Έχουμε εκπομπή. Ναι. Όταν μιλούν, εκπομπή. Εδώ τι γίνεται. Γι' αυτό με έκανε μπλοκ. Ζάχο, με έκανε μπλοκ, δεν το πιστεύω. Κάτσε να δω, σε έχω φίλο. Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμα. 555 λέει: το 1 εκατομμύριο μικρέ Γκέμπελς ήταν προσπαίκτης που πλήρωσε. Την ώρα που άλλη ομάδα δεν χρωστάει σε παίχτη και δεν της χαρίστηκε από παίχτη τίποτα. Η λίστα με τους Έλληνες που της χρωστάει λεφτά ως ΠΑΕ δεν έχει τελειωμό. Φίλε, θα σου πω το εξής. Βέβαια, δεν αν χρωστάει. Και εμένα μου χάριζε 40 εκατομμύρια το ελληνικό δημόσιο. Παγωμένα επί 20 χρόνια. 40 εκατομμύρια το ελληνικό δημόσιο. 40 εκατομμύρια Χρήσα, το ελληνικό πρόστιμα, δημόσιο. Σταμάτα, είναι 40! Τα πήγα εγώ τα πλήρωσα. Είναι 30. 40. Από 44 πλήρωσε 11. Από 50 έλεγε εδώ ο κύριος. Πώς τον λένε, του ΠΑΟΚ. Χάρισε σημαντικό ποσό, σημαντικότατο. Το 1 δέκατο χρωστάω εγώ σε παίκτες. Αν λοιπόν εμένα μου χάριζαν αυτά, γιατί εγώ τα πλήρωσα τα δικά μου τα χρέη στο δημόσιο. Όλα. Να δεις τι ώρα που τους πλήρωνα και αυτούς. Αλλά έτσι, άμα δεν πληρώνεις το δημόσιο, πληρώνεις τους παίκτες. Έτσι είναι. Μια ζωή αγαπημένος του Πρωθυπουργού. Καλύτερος σου φίλος ο Πρωθυπουργός και βγάζεις και γλώσσα. Και αστυνομία. Τι? Επίσημο παίκτη του ΠΑΟΚ ο Ουαγγέ. Ο Μούσα Ουαγγέ αποτελεί ποδοσφαιριστή του δικεφάλου και τυπικά η καινούργια του ομάδα τον καλωσόρισε διαδικτυακά και ανακοίνωσε τον δανεισμό του από την Μπαρτσελώνα. Ο Σενεγαλέζος, λέει, η ανακοίνωση έρχεται με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο και θα φοράει τη φανέλα με το νούμερο 18. Ο Ουαγγέ, και όχι Βαγγέ, γεννήθηκε 4 Οκτωβρίου του 1998 στην Πυγνώνα τη Σενεγάλη. Ερωτεύτηκε την μπάλα από μικρό. Εγώ ερωτεύτηκα κάτι άλλο από μικρό. Παίζοντας με τους φίλους του σε αλάνες και τοπικές ομάδες. Το πιτόγυρο. Την μπάλα μπάσκετ. Ναι. Μέχρι που τον ανακάλυψαν οι άνθρωποι της Aspire Academy και το 2014 πήγε στο Κατάρ. Στο Κατάρ, ορίστε, να το. Όπου εντάχθηκε στα τμήματα της Ακαδημίας, η οποία χτενίζει την αγορά της Αφρικής και προωθεί παίκτες στην Ευρώπη. Όντως η Aspire είναι μέχρι και στο Eurosport είχε διαφήμιση. Ο Μούσα δεν άρχισε να κάνει το επόμενο βήμα. Μόλις δύο χρόνια μετά, αφού κατέκτησε με την ΚΑΠΑ 20 Σενεγάλης την τέταρτη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2015, η ΕΟΠΕΝ τον έκανε δικό της. Η ΕΟΠΕΝ, Χρυσανθέ. Ναι. Πάρε τον Μπασχάλη τηλέφωνο. Ναι. Αυτός θα ξέρει όλα, σίγουρα να ξέρει. Μπορεί και να είναι δικός του. Πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του το Γενάρη του 2017 και έμεινε στο Βέλγιο για δύο σεζόν, όπου με τις οδηγίες του Κλοντ Μακελελέ βοήθησε την ομάδα να παραμείνει στην κατηγορία. Έχοντας σημαντικό ρόλο με 43 συμμετοχές. Καλό. Και ενώ παράλληλα πήρε την προαγωγή στην εθνική ομάδα και ένα γκολ. Χρυσανθέ, το 2017 ήταν. Πόσο χρονών? 19. Ναι, και έπαιξε 42 μάτς. 43 στο Βέλγιο. Το καλοκαίρι του 18 βρέθηκε στην 23 της Σενεγάλης για τον τελικό του Μουντιάλ 18 στα γήπεδα. Για τα τελικά του Μουντιάλ 18 στα γήπεδα της Ρωσίας και στην πρεμιέρα έγραψε ιστορία καθώς βρήκε δίχτυα. Και έγινε ο νεαρότερος Αφρικανός χώρος σε παγκόσμιο κύπελο. Πλάκα σας κάνει, μουντιαλικό παίκτη πήρε. Μπράβο. Τα κατορθώματά του δεν πέρασαν απαρατήρητα από τους ανθρώπους της Μπαρτσελώνα, οι οποίοι έβγαλαν από τα ταμεία 5 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνουν δικό τους. Ο Ουαγγέ αρχικά εντάχθηκε στην Μπαρτσελόνα Μπε. Το Μάρτιο του 19 αγωνίστηκε με την πρώτη ομάδα στο καταλανικό Super Cup κόντρα στη Χιρόνα. Το επίσημο ντεμπούτο με τους Μπλαουγκράνα το έκανε 13 Απριλίου σε ένα παιχνίδι για τη Λα Λίγκα κόντρα στην Ουέσκα. Αγωνίστηκε σε άλλα δύο παιχνίδια μέχρι το φινάλ της σεζόν και το καλοκαίρι πήρε και επίσημα προαγωγή στην πρώτη ομάδα. Μέχρι τα τέλη του Γενάρη του 20 όταν και παραχωρήθηκε δανεικός στην Ισ. Άρα δεν έχει παίξει την πρώτη ομάδα. Εν τω μεταξύ λένε ο Αγγέ, τώρα εδώ κάτω λέει ο Βαγγέ με στο κείμενο. Ναι. Ο Βαγγέ. Ακούω λίγο, Βαγγέ. Άρα στην πρώτη ομάδα δεν έχει παίξει. Έπαιξε ένα μάτς, λέει, το επίσημο 13 Απριλίου με την Ουέσκα. Η Ουέσκα που έπαιζε. Στη Λα Λίγκα, λέει. Έπαιζε τότε, ναι. Ο Ντάτκοβιτς ήρθε από την Ουέσκα. Και αγωνίστηκε σε άλλα δύο μάτς τότε ναι. Και μετά το καλοκαίρι επίσημα ανέβηκε στην πρώτη ομάδα. Άρα ως μέλος δεύτερης ομάδας ναι, έπαιξε τρία μάτς. Ο Αγγέ έπαιξε σε άλλα τρία μάτς με την Μπάρτσα. Τα δύο μάλιστα κόντρα στην Dortmund και στην Ίντερ για τους ομίλους του UEFA Champions League. Ο Ουαγγέ, και όχι Βαγγέ, όπως λέει παραπάνω, στάθηκε άτυχος καθώς ξεκίνησε εντυπωσιακά στη Γαλλία,
με 2 assist σε 5 συμμετοχές, αλλά δυστυχώς ο COVID-19 ακύρωσε τη Λιγκάν. Με τον παίκτη να επιστρέφει στη Βαρκελόνη. Η Μπαρτσελόνα αποδέχθηκε την πρόταση του Πάκου για μονοετή δανεισμό του Σενεγαλέζου και ο Μούσα Ουαγγέ θα είναι παίκτη του δικεφάλου για τη σεζόν 2020-2021. Καλώς ήρθες, Μούσα. Μούσα. Μπράβο. Εντάξει. Αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν επιλεγεί από τόσο μεγάλες ομάδες είναι φυσιολογικό να μπορούν στην Ελλάδα να κάνουν το κάτι παραπάνω. Θα τον δούμε, θα στο, τον γήπεδο. Δούμε στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα δεν πήρε κανέναν. Εντάξει. Παίκτη του Μπαρτσελόνα πήρε, φίλε. Εντάξει, φίλε. Έχω πάρει 10. Ναι, καλά. Δεν πήρε από την. Ο Χαβίτο Κώστα έπαιζε στην πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα. Ο Κάλβο έπαιζε στην πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα και ο Χαβίτο έπαιζε Champions League με την Μπαρτσελόνα. Έπαιξε και, ναι, και αυτός έπαιξε. Ωραία, εντάξει. Και αυτό λέω. Δεν είναι κάτι. Ο Χαμαναμάν. 150.000 του είχα πάρει. Εντάξει. Χαβιτάκο. Αυτό λέω, ότι οι παίκτες που παίζουν στην Μπαρτσελόνα στη δεύτερη ομάδα και έχουν μια-δυο συμμετοχές με την πρώτη, έχουν όλες τις προοπτικές να πάνε πάρα πολύ καλά εδώ. Θα το δούμε το παιδί στο τέτοιο. Έχει προοπτικές από ό,τι φαίνεται. Εντάξει. Θα το δούμε στο γήπεδο. Υγεία πάνω απ' όλα, θα το δούμε στο γήπεδο. Θα τον δούμε στο γήπεδο. Λοιπόν. Εντάξει, απλά επειδή είναι πάω και έχει ένα πρόμο παραπάνω επικοινωνία. Άντε πάλι. Τι να κάνουμε, δεν έχει. Και καλά κάνει, ρε φίλε. Καλά με κάνει, το, με τον αίτητο πρωταθλητή είναι. Αίτητο δύσκολο, έφαγε 4 πάνω. Αίτητο. Όταν το πήρε ήταν αίτητο. Ναι, ναι. Έγραψε ναι. ιστορία, δεν το έχει ξανακάνει καμία άλλη ομάδα. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι μαζί μας είναι το Origins Casino και φυσικά για τους φίλους που το σκέφτονται ακόμη, τους προτρέπουμε να μην έχουν πλέον άλλες αναστολές. Τα νέα μέλη έχουν αποκλειστικά προνόμια και συμμετέχουν σε κληρώσεις με πολύ μεγάλα δώρα και μετρητά. Οπότε μην το σκέφτεστε. Άλλωστε, το Origins Casino Θεσσαλονίκη είναι ο πιο ασφαλής και φυσικά πιο ψυχαγωγικός τόπος για να βρεθείτε ένα ωραίο βράδυ. Σας προτρέπουμε και εμείς να πάτε και φυσικά να παίξετε υπεύθυνα. Ο φίλος μου 555 δεν απαντάει φυσικά στα 40 εκατομμύρια που του έχουν χαριστεί, αλλά ξαναλέει για του Άρη κάποια πράγματα. Ότι έχω κι εγώ παγωμένα κτλ. Φίλε, δύσκολα. Παγωμένα. Δεν έχει παγωμένα. Και ακόμα λέει γράφουν τα πρόστιμα. Πώς γράφουν τα πρόστιμα, ρε φίλε, αφού είναι το άλλο αφημί. Πώς γράφουν τα πρόστιμα. Δύναμή σου, μου λέει, το αφημί σου. Ναι, φίλε, μόνο που έχεις αλλάξει κι εσύ. Χρήσανθε, λέει ο φίλος ο 467. Ο Φέτφα αλλού έχει το μυαλό του και φαίνεται. Εκτός από Ματέου, σας θέλουμε και άλλο στα πλάγια με την ΕΠΟ και το Β3. Τι γίνεται, Το Β3 τι είναι, δεν ξέρω. Τι είναι το Β3, ρε φίλε. Κάτι με την ΕΠΑ. Το μείον 3 προφανώς θα εννοεί. Α, το μείον 3. Θα ρυθμιστεί, μην ανησυχείς. Λοιπόν, ο φίλος λέει: αυτοί που σε χαρακτηρίζουν Γκέμπελς, αν τους ρωτήσεις τι είναι Γκέμπελισμός, θα βάλουν φωτιά στο Google. Οι μισοί το λένε έτσι επειδή κάπου το άκουσαν. Δεν έχει άδικο. Αυτό ναι, εντάξει, είναι ένα. Ο παίχτης, λέει ο συγκεκριμένος, πήγε Μπάρτσα όταν ήταν 20 χρονών. Δεν είναι προϊόν της Μασίας, όπως ο Κάλβο Χαβίτο που ήταν από τα 10 τους εκεί. Ναι, το έχει τη σημασία. Παιδιά, μην συγκρίνουμε τώρα. Άλλη εποχή, άλλοι παίκτες, άλλα χαρακτηριστικά. Μακάρι για αυτός να πιάσει. Αυτοί οι δύο που ήρθαν για τον Άρη ήταν καλοί παίκτες. Προσέφεραν, τέλος. Καλημέρα, παιδες. Χρήσανθε. Με Νόβα δεν έγινε τελικά ένα νέο με παραπάνω χρήματα. Όσο για Μάντζιο, ακόμα γελάω, λέει ο Τέο. Φίλε Τέο, θα σου πω κάτι με αφορμή αυτό που ρωτάς. Και θα το πω και σε σχέση με τον φίλο που ρωτάει για την ΕΠΟ. Έχουμε μία μανία στον Άρη να τα ξέρουμε όλα. Σε όλες ομάδες. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν θα μάθεις ότι πήραμε παραπάνω χρήματα. Που την ίδια στιγμή μόλις βγήκε προς τα έξω επίτηδες από συγκεκριμένους ανθρώπους ότι ο Άρης πάει να πάρει 4, αυτομάτως υπήρξαν οι αντιδράσεις και έγινε ένα ντου στην Νόβα που έλεγε τον ντου στην Νόβα. Καλά, θα δώσεις αύξηση στον Άρη. Πήγε η ΑΕΚ λοιπόν. Δυσαρέσκεια της ΑΕΚ που παίρνει 6,5. Πήγε ο Παναθηναϊκός και είπε: τι, θα κλείσω εγώ με 6 ενώ πάω να δώσει τον Άρη άλλο 1,5. Αυτογκόλ ολκής βάζουμε. Ντροπή. Βάζουμε αυτογκόλ ολκής. Εσείς οι Αριανοί. Ναι. Με την εσωστρέφεια. Με την εσωστρέφεια. Γιατί. Και κυρίως, τώρα δεν είναι εσωστρέφεια, εδώ είναι η περιέργεια και η υπερανάλυση που θέλουμε να κάνουμε για τα πάντα. Γιατί αυτό και πώς έγινε εκεί και πόσα πήραμε από εκεί και πόσα εκεί και δεν μας λέτε πώς έγινε εκεί και γιατί αυτό και πόσα πήρε από εκεί και πόσο τον πόνους και γιατί πήρε εκείνο το ένα και γιατί πήρε εκείνο το άλλο και γιατί η Νόβα δίνει στον ΠΑΟΚ αυτά και γιατί δεν παίρνουμε εμείς εκείνο και γιατί εκείνο και γιατί. Γιατί. Ρε, χρήσατε. Τίποτα. Μόλις υπογραφεί το συμβόλαιο με την Νόβα, αν υπογραφεί. Τότε. Και η καθημερινότητα του οπαδού αυτή είναι όμως. Να μαθαίνει, να σχολιάζει. Δεν αντιλαμβάνεται όμως ότι με αυτή την καθημερινότητα που και την περιέργεια, που δεν το λέω για το φίλο τώρα, προφανώς είναι όταν διαβάζει δεξιά και αριστερά, όχι ένα, όχι δύο, όχι τρία, όχι τέσσερα,
ασχολείται. Το θέμα, ας πούμε, με το μείον 3 κτλ. Θα διευθετηθεί. Όπως πρέπει να διευθετηθεί. Γιατί πρέπει να γίνεται δημόσια αυτό? Ναι. Για να βρεθεί κάποιος ο οποίος σου βάλει τρικλοποδιά, ενώ πας να το λύσεις. Για να βρεθεί όπως πήγε ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ με τα δημοσιεύματα περί 4 εκατομμυρίων στον Άρη και είπανε, αν δώσεις τον Άρη 4, θα δώσεις εμένα 8. Και αυτομάτως τι είπε η Νόβα? Δεν δίνω στον Άρη 4. Γιατί θα έχω πρόβλημα. Καταλαβαίνετε πόσο κακό κάνει. Ναι, ρε φίλε. Καταλαβαίνετε πόσο πολύ κακό κάνει. Και ακούω και αριανούς παραγωγούς να θέτουν αυτά τα ζητήματα. Να μας απαντήσει ο Καρυπίδης πόσα έσοδα έχει φέτος. Και τι σε νοιάζει, ρε φίλε? Δεν κατάλαβα. Μήπως θα βάλεις το χέρι στην τσέπη να πληρώσεις εσύ? Καρυπίδα! Καρυπίδα! Είμαι με Καρυπίδη. Μπορεί να τον πεις να βγει μια φορά στην εκπομπή. Ή θα βγαίνει στου εχθρού του Άρη. Τον έχω πει να βγαίνει πουθενά. Ή θα βγει στου εχθρού του Άρη. Πού βγήκε? Δεν ξέρω. Δεν βγήκε. Είσαι σίγουρο? Έκανε συνέντευξη τύπου. Είσαι σίγουρο ότι δεν βγήκε? Ναι. Στου εχθρού του Άρη. Είσαι σίγουρο? Το εχθρού του Άρη είναι λαϊκίστικη έκφραση. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Φτάσαμε στο πρώτο ημίωρο. Έχω αρκετά μηνύματα από φίλου Χρήσανθε που ζητάνε ανάλυση για την Ηρακλάρα που παίζει σήμερα ευρωπαϊκό παιχνίδι μετά από 15 χρόνια. Όλα θα τα έχουμε, παιδιά, στο μενού. Μείνετε συντονισμένοι και θα ακούσετε και αναλύσεις κτλ. Πάρα πολλοί από το πρωί με ρωτάνε για το στοίχημα. Τελικά μου φαίνεται ότι ορισμένοι ασχολούνται με τον αθλητισμό μόνο για το στοίχημα. Γιατί άλλαξε η απόδοση αυτή, τι έγινε με ποιοι, αν παίζουν όλοι, τι συμβαίνει στο Krasnodar PAOK, το οποίο δίνει παρεμπιπτόντως 2-18 άσος. Χρήσανθε. Θα το δούμε ακριβώς. Είναι ένας ωραίος διπλασιασμός, μου λέει ένας φίλος κτλ. Για να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Μείνετε συντονισμένοι στο Λιμπέρο, εδώ στην Τρόικα, την άκρως ενημερωτική και ψυχαγωγική Τρόικα. Και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά με περισσότερο ρεπορτάζ, με σύνδεση με Krasnodar, με ρεπορτάζ από την Λευκωσία και φυσικά με όλα τα νέα που αφορούν σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Εδώ είμαστε. Πέμπτη, 11 η ώρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Καλησπέρα, Χρήσανθε, λέει ο φίλος. Πάρα ο 986. Πολλά μηνύματα για αυτό που είπες για το χρέος. Πάρα πολλά. Δεν το είπα εγώ. Ο κύριος Πανοζάχος το έχει πει. Σε εκπομπή, μάλιστα, που κάναμε μαζί με τον Σταύρο και τον Ζαγόρα. Τρόικα λεγόταν και τότε. Όχι Τρόικα, αλλιώς λεγότανε. Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος λεγότανε. Ναι. Και τον είχαμε βγάλει όταν έγινε το περιστατικό τότε. Δηλαδή, πριν πάει ο Ιβάν να πληρώσει, ρε παιδί μου. Και είχε πει ο άνθρωπος περίπου 40. Παιδιά, αυτό είναι. Αν είναι 40 ή 30. Εγώ λέω την διαφορά αντιμετώπισης και καλά έκανε. Εγώ δεν λέω ότι έκανε κάτι μεμπτό. Αλλά δεν γίνεται να μου τσαπουνάς εσύ που σου χάρισε το δημόσιο όλα αυτά τα χρήματα να μου λες για χρέη που είναι υποδιέστερα στο 1 τέταρτο και στο 1 πέμπτο και μάλιστα ο Άρης τα πληρώνει τώρα. Πρόσεξε λίγο. Και να μου κουνάς το δάχτυλο εσύ που είσαι ευνοημένος, να μου κουνάς εμένα το δάχτυλο ενώ αν είχα ακριβώς την ίδια ρύθμιση δεν θα είχα κανένα απολύτως πρόβλημα. Χρήσανθε, δεν τα πράγματα τόσο, ας πούμε, μονόπλευρα και μονοκόμματα. Πες μου πώς είναι. Αυτός χρωστούσε, έκανε νόμιμα ό,τι μπορούσε να κάνει, δηλαδή να παγώσει τα χρέη του. Σωστά. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης άλλαξε δύο φορές και πήγε από τα διοικητικά στα εφετείου. Δεν έχει σημασία αυτό. Έχει. Αυτό, μα, έχει. Δεν έχει. Και ξέρεις ποιος ήταν ο Υπουργός? Ξέρεις ποιος ήταν ο Υπουργός? Ο Τσοχατζόπουλος. Ο Δένδιας. Όχι, ο Τσοχατζόπουλος το κάνει άλλο. Ο Δένδιας ήταν, Κώστα. Anyway. Όχι, anyway, μόλις έφτασε τα διοικητικά δικαστήρια αυτά, πάνε μέχρι 6-7 χρόνια. Δεν έκανε κάτι παράνομο. Εδώ αντί για. Αυτό πάνε λέει. Μέχρι 6-7 χρόνια. Δεν έκανε κάτι εδώ παράνομο. Εδώ πήγαν 13. Άσε. Επαναλαμβάνω. Δεν έκανε κάτι και παράνομο. Και όταν ερχόταν. Όχι, κάνεις λάθος. Δεν έκανε παράνομο. Όχι, παράνομο κάτι. Δεν έκανε. Γιατί όταν αποφασίζει ο Υπουργός δεν είναι παράνομο. Άρα σωστά. Κάνε και εσύ, ρε φίλε. Πρόσεξε λοιπόν. Έκανε. Και στον ένα χρόνο βγήκε η απόφαση. Ότι πλήρωσε τα. Στον ένα χρόνο! Αν είναι δυνατόν. Στον ένα 13 χρόνια αποφάσισαν, έκαναν αυτό. Είναι πώς. Τώρα γιατί τι λένε, δεν φωνάζουν τώρα και λένε γιατί το διαιτητικό δεν βγάζει την απόφαση για τον Ολυμπιακό. Δεν φωνάζουνε. Αντίστοιχα δεν φωνάζαν τότε. Γιατί 13 χρόνια δεν βγαίνει η απόφαση. Η κάθε εταιρεία κοιτάει το συμφέρον της. Καλά κάνει. Και αναλόγως με τα όπλα της κινείται. Δεν μπορεί να μου κουνάει το δάχτυλο όμως. Δεν μπορεί να το δάχτυλο. Το εσύ του λες ότι δεν πληρώνει. Αυτό με είπε Γκέμπλες δεν πλήρωσε και απάντησα εγώ πώς απάντησα. Αυτό έκανε το γιατί πλήρωσε στο 1 εκατομμύριο. Πιάστηκε από αυτό που είπα για τον Καρυπίδη ότι πλήρωσε το 1 εκατομμύριο και έκανε επίθεση. Κατευθείαν. Γιατί έτσι έχουν μάθει. Και ξέρει και το κάνουν συντονισμένα, ξέρει γιατί. Γιατί. Κώστα, όταν λέει, κάποιος... ο ΠΑΟΚ δεν πιστόλιασε, λέει κανέναν. Η ομάδα του λέει πιστόλιασε καμιά 30 παίκτες. Φροντιστές τα πάντα. Ας μας πει ένα πρώην παίκτη που χρωστά ο ΠΑΟΚ. Πρώην παίκτη κανέναν. Στο ποδόσφαιρο.
Πρώην παίκτη κανένα στο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ 8 δισεκατομμύρια. Ποιο μπάσκετ, τώρα με να πούμε και στο πόλο. Εντάξει, μη λέει και για το ποδόσφαιρο μιλάμε. Στο ποδόσφαιρο δεν είναι πιστοδία, όντω. Ωραία το ράφτι. Και του λέω γιατί δεν το πιστοδίασε. Γιατί την ίδια στιγμή που ερχόταν τα λεφτά από την UEFA, την ίδια χρονική στιγμή, 900.000 ευρώ, στον Άρη τα δέσμευε η εφορία ενώ χρωστούσε 5 και στον ΠΑΟΚ χρωστούσε 50, δεν τα δέσμευε η εφορία και πλήρωνε του παίκτε. Αυτή είναι η διαφορά μα. Και το ξέρω πάρα πολύ καλά γιατί ήμουν στην ομάδα. 900.000 ευρώ και μετά έρχονταν πάνω ο Σιφάκης και τα λοιπά και του έλεγε το Θαλασσιάδη. Καλά, ρε πρόεδρε, δεν μας είπες ότι θα μας πληρώσει τη Δευτέρα. Και... παιδιά ήρθαν τα λεφτά, αλλά τα πήρε η εφορία. Στα παπάκια μου έλεγε και ο παίκτης. Και ο Ηρακλής έπεσε γιατί ο ισολογισμός του και το business plan. Αυτό σου λέω. Και αχ, καλέ. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και η διαβιωσιμότητα της εταιρείας. Που πρόσεξε. Είναι θέμα και ικανότητας, γιατί στην Ελλάδα αυτή είναι η ικανότητα. Να βρει τον τρόπο. Πάμε σε, πάμε σε έναν ικανό συνάδελφο λοιπόν τώρα που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από το Κράσνονταρ. Σταύρο Κόλκα. Πούντο δε φίλε. Έδωσε λέει. Έδωσε. Τώρα. Έχει Σταύρο, ένα... έδωσε. Σταύρο, τι γίνεται. Τι να δώσω. Λέει ο Κούς έδωσε. Έδωσε η Μαριλίζ το Σταύρο. Α, μάλιστα. Τον καλύτερο σου εαυτό, αλλά το βράδυ πρέπει να το δώσει. Το βράδυ. Πού ρε. Έχει κορονοϊό. Δεν δίνει ώρα. Πάνε οι εποχές αυτές και παντρεμένοι είμαστε και... Κώστα έχει παντρευτεί και έχει παιδί ο Σταύρος. Για εννοούσα την ομάδα αμέσως πιάναμε κακό αυτό. Δηλαδή εννοείται δεν υπάρχουν πλέον αυτά. Αν είναι μας. Δυνατό στη Ρωσία να σκεφτόμαστε άλλα πράγματα. Δεν υπάρχουν αυτά για μας πλέον, τελειώσαμε. Και όμως παιδιά, ούτε από το μυαλό σου δεν περνάει. Λοιπόν. Πάνε πλάκα. Ναι, εντάξει. Πώς είναι τα πράγματα εκεί, Σταύρο? Εντάξει, normal, ζέστη. Ζέστη. 23-24 βαθμούς, 25. Για Ρωσία ζέστη, ναι. Ναι. Τώρα τι να πω. Η ομάδα πώς είναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή βλέπουμε για πολλές χώρες η Γαλλία τόσα κρούσματα, η Αγγλία τόσα κρούσματα, η Τσεχία... Για τη Ρωσία δεν βλέπουμε νούμερα, κάνω λάθος. Έχει, έχει. Τι λες, μωρέ. Όχι, δεν βλέπουμε δημοσιότητα, λέω. Αυτό λέω. Εντάξει. Δεν δίνουν δημοσιότητα. Στο έχουν δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ζώνη. Α, μάλιστα. Χθες είχαν 6.500 κρούσματα συνολικά. Χθες. Άρα έχουν και αυτοί πολύ πράγματα. Είναι και 200 εκατομμύρια. Στα 400 εκατομμύρια. Ναι, σωστό. Ωραία. Είναι λίγο πολύ. Είναι λίγο πολύ, όντως. Αλλά γενικά και εδώ στην πόλη εκεί από ό,τι ξέρω τα 4.500 συνολικά κρούσματα. Εντάξει, αλλά τώρα παραδείγματος χάρη που μπήκαμε σε ένα υπολικό έχει θερμομέτρηση μπαίνοντας. Ναι. Καταλαβες. Βγαίνοντας όταν τα έχεις κολλήσει. Μάλιστα. Όχι, με μάσκες είμαστε. Α, άμα είσαι με μάσκες. Βήμα χωρίς μάσκες. Μάσκες, γάνια και τα λοιπά. Μπράβο. Βήμα. Μάσκα ΠΑΟΚ. Μάσκα ΠΑΟΚ φοράς, ε. Εννοείται. Εννοείται, βέβαια. Μην χάσεις. Ωραία ήταν. Όχι, αυτή που φορούσες ήταν ωραία. Αυτή που φορούσες το αεροπλάνο. Γενικά, παιδιά, ό,τι κάνουμε με μάσκα και αν ακουμπάμε κατευθείαν μετά απολυματικό. Σωστά. Ό,τι κάνουμε δηλαδή, με μάσκα. Σε ένα μαγαζί μπήκαμε και αγοράσαμε κάτι δηλαδή και κατευθείαν μια κάρτα τέλος πάντων για σταθερό ίντερνετ. Ναι. Μας δώσα και λάθος ρέστα, βγάλαμε και λεφτά δηλαδή. Α, ωραία. Τους καημένους. Πάλευα να τον πείσω ότι δεν είναι, ότι μου δείξα δεν είναι λάθος, γιατί το έδειχνα. Και με κοιτούσε. Λέω, εντάξει, από σένα να τον ψηρίσω, δεν υπάρχει. Τι να κάνω. Και τι πήρες τώρα, τι νόμισμα έχουμε εκεί. Αυτό που μας κατηγορείτε, τι παίρνουμε, Χρυσάνθε. Τα ρουβλιά. Α! Ρουβλιστά, ρουβλιστά. Καλό! Του άρεσε. Να σου πω, βγες με ρούβλι, ναι, βγες με ρούβλι. Γι' αυτό ήξερες τα ρέστα. Ότι σε έδωσε λάθος. Είχα ιδέα. Χθες στο εστιατόριο κατάλαβα ότι είχε γίνει υποτίμηση του ρουβλίου. Ναι, του ρουβλίου. Δηλαδή ήταν ένα, ναι, όταν ήρθαμε την πρώτη φορά ήταν 65 ρουβλιά 1 ευρώ και τώρα είναι 90. Ωχ, τόσο τεράστια 1 ευρώ, ωραία φίλε. Για να καταλάβετε, τα AirPods τα Pro ναι. Έχουν 275 στην Ελλάδα, ναι. Εδώ έχουν 180. Ένα λάπτοπ θέλω πως να μου φέρεις ένα. Κι εγώ. Τι τώρα πέρα πλακά, έχω μπει κάπου που ναι. Αν δω ότι οι τιμές είναι αυτές θα πάρω ένα AirPods Pro. Να πάρεις. Ναι, να πάρεις να τα ξεχάσεις εδώ στο στούντιο για να τα ψάχνεις μετά. Για πες τώρα η ομάδα, τι γίνεται, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε.
Ερχόμενοι προς εδώ που είμαστε, πετύχαμε στο ξενοδοχείο. Τα ξενοδοχεία είναι άδεια όλα, για να καταλάβετε, εμείς μένουμε στο Hilton και η ομάδα του Μάριον. Ναι. Τα δύο καλύτερα ξενοδοχεία του κράτους. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει τουρισμός και τα λοιπά. Είναι τα πράγματα μόνο Ρώσοι. Είμαστε μόνοι ξένοι, δεν μιλάει κανείς αγγλικά. Ωραία. Δεν πάση εννοήθουμε. Με κανέναν. Τώρα βλέποντας και κάνοντας τέλος πάντων, η ομάδα είναι καλά. Εντάξει, είναι ξεκάθαρος ο στόχος. Χαλαρή την είδαμε στο ξενοδοχείο. Λίγο που περάσαμε. Εντάξει. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Η πρώτη ομάδα το κατανοεί αυτό. Κακά τα ψέματα, ο ΠΑΟΚ καλείται να γράψει ιστορία. Επειδή έχω μελετήσει και την Κράσνονταρ, εκτιμώ ότι είναι ελαφρώς καλύτερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ. Αλλά σε αυτά τα παιχνίδια μετράνε άλλες παράμετροι, όπως η ψυχοσύνθεση, όπως η αποφασιστικότητα, όπως οι λεπτομέρειες. Δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη διαφορά των ομάδων ώστε να πεις ότι υπάρχει ακλόνητο φαβορί. Είναι και δύο τα παιχνίδια, άρα η προσέγγιση είναι διαφορετική, όπως και να έχει. Τίποτα δεν κρίνεται σε έδρες που δεν έχουν κόσμο. Δηλαδή και να κερδίσει σήμερα ο ΠΑΟΚ π.χ. 1-2, ωραία, δεν σημαίνει ότι πέρασε. Εντάξει, θα έχει ένα απλό πλεονέκτημα. Άρα λοιπόν σήμερα δεν τελειώνει τίποτα. Από αύριο, από την επόμενη εβδομάδα μάλλον, θα ξέρουμε ποιος θα περάσει στην επόμενη φάση. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Εντεκάδα λέμε. Εντεκάδα δεν υπάρχουν και πολλές επιλογές. Είναι τι θα κάνει. Τι δηλαδή θα θέλει να κάνει ο προπονητής. Θα θέλει να βάλει τρίτο χαφ και να βγάλει έναν μεσοεπιθετικό. Ή θέλει να έχει... ή θα βάλει, ξέρω εγώ, τον Τζόλι στην κορυφή αντί του Σβιτέρσκι. Ναι. Για να βάλει Ζίφκοβιτς και Πέλκα από πίσω τους. Mm-hmm. Αυτό είναι το ερώτημα για μένα. Δεν πιστεύω θα βάλω το Σβιτέρσκι δεκάδα. Ο τρίτος χαφ είναι ο Ενσίτη ή... ο Ενσίτη ήταν. Ναι. Δεν βαραίνεις όμως, δεν βαραίνεις αρκετά έτσι όμως. Επίσης έχει τρεις αλλαγές, έτσι. Τρεις αλλαγές έχει, αν δεν κάνω λάθος, ναι, και σήμερα. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Γιατί, για να μην βάλει πέντε, για να μην βάλει πέντε μικρούς. Ναι. Τα κάνει κάτι τέτοια, είναι η αλήθεια. Ναι. Κοίτα, εγώ θεωρώ ότι αν βάλει τον Εσίτη θα πάει ξεκάθαρα για να κλειδώσει την Κράσνοντα, να την προβληματίσει. Αλλά θα χάσει την ευκαιρία να βγαίνει ποιοτικά στο ανοιχτό γήπεδο. Νομίζω ότι επειδή τον πήγε όπως τον πήγε, θα προτιμήσει να βάλει τον Τζόλι στην κορυφή και να έχει τον Ζίφκοβιτς με τον Μπέλκα από πίσω του, έτσι ώστε να μπορεί ο Καντουρί, τέλος πάντων, με κάποιες έξυπνες παλιές στο χώρο, να δημιουργεί προϋποθέσεις για τον ΠΑΟΚ. Mm. Αν έχει μια αδυναμία ξεκάθαρη κράζοντα, δηλαδή είναι η έλλειψη ταχύτητας στην άμυνά της, όσο καλή είναι μεσοεπιθετικά με Καμπελά, Βάντερσον και Κλάσον και Μπέρκ, τόσο μέτρια είναι αμυντικά, έχει θέματα αρκετά. Το θέμα σε αυτήν την περίπτωση λοιπόν είναι ποιος είναι πιο έξυπνος. Αυτή είναι η κατάσταση. Η Κράστα έχει πολλούς παίχτες που δημιουργούν από μόνοι τους. Και η Πλάγι Εκστρέμ και ο Καμπελά και ο Μπέρκ είναι παίχτες που δημιουργούν καταστάσεις από μόνοι τους. Από την άλλη ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία απέδειξε με Μπεσίκτας και με Μπενφίκα ότι αν της βγει η επιθετική μετάβαση θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στον αντίπαλο. Αυτή είναι η εικόνα, παιδιά, το pre-game ουσιαστικά. Θα δούμε και πώς θα πάει στην πραγματικότητα. Διαιτητής ποιος είναι, από πού είναι? Δεν έχω ιδέα. Ποιος είναι ο διαιτητής, ε? Ο Παπαπέτρου. Διαιτητής ποιος είναι? Διαιτητής ποιος είναι? Ο Τσακαλέας. Ο Γάλλος με φώτισες, ο με φωτό. Ναι, ο Γάλλος. Ο Ζαν Πιέρ. Ελλάς Γαλλία Συμμαχία, ορίστε. Έτσι, φρεγάτες. Ο Ραφάλ, ο Ραφάλ. Ο Ραφάλ είναι ο Ραφάλ, ο διαιτητής. Παιδιά, άφησα το Σουντουλίδη να με οδηγήσει και με πήγε στην καλερί. Ο Σουντούλ τα ξέρει αυτά, ρε φίλε, εντάξει. Είναι της τέχνης. Άντε, πάμε να πάρουμε το δρόμο μας. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο. Όχι, εντάξει. Θα τα πεις αργότερα στους αγώνα. Εντάξει, η κατάσταση είναι αυτή που σας είπα, παιδιά. Δεν έχει κάτι να... Ανακοινώθηκε και ο Αγγέ εν τέλει. Ναι, ναι. Ναι, αλλά πες τους, ο Αγγέ τον γράφουνε, λένε ότι είναι ο Αγγέ και μέσα στο κείμενο έχουν και ένα Βαγγέ.
Πες αυτό που το έγραψε να το διορθώσει λίγο. Τους ξέφυγε. Εντάξει, παιδιά, ακούστε να μην να μην ξαναγίνει. Να μην ξαναγίνει. Θέλει να καλύψει, θέλει να καλύψει όλες τις τάσεις. Έτσι. Είμαστε η μόνη ομάδα που όταν παίρνει ένα παίκτη δημιουργούνται τάσεις. Έχουμε πλουραλισμό. Λοιπόν, έγινε Σταύρο, να είσαι καλά. Έχουμε κάτι. Περίμενε. Στέλνει Αριανός. Εντάξει, ο Σταύρος δεν χρειάστηκε να κάνει συνάλλαγμα, είχε. Εντάξει, καλό. Καλό. Άντε, καλή διαμονή. Βάλαμε και την ισοτιμία να ξέρουμε τι γίνεται. Έτσι, να ξέρουμε πώς θα παίρνουμε. Έγινε, άντε. Άμα βρεις κανένα κινητό φθηνό, στείλε μήνυμα. Κανένα iPhone. Έγινε, άντε, ναι. Άντε, γεια. Μια που έχουμε 1.000 ευρώ να δώσουμε. Όπως είδατε, ο Σταύρος το κάνει το χαβαλέ του. Και γελάει. Άλλος θα παρεξηγιόταν. Έλα, εντάξει. Όλοι το δέχονται κάποια στιγμή και αναλόγως τώρα και το timing. Τώρα είναι χαλαρός, είναι σε μάτς. Ο διαιτητής Κώστα. Είναι ο Σορλέν. Όχι, είναι αυτός που έπαιξε πάω κάρι στα playoff και έβγαλε κόκκινη στο Βιερίνια. Αυτός είναι ο διαιτητής. Ωραία. Άρα είναι καλός διαιτητής. Δεν μασάει από έδρες. Σωστά. Άρα είναι καλός διαιτητής. Ανακοινώθηκε και ο Τσόλακ. Εναντίον μας. Μόλις μου λέει εδώ η Αγάπη Γαβριλίδου ότι ανακοινώθηκε και ο Τσόλακ. Θες να πεις να τη διαβάσει την ανακοίνωση. Κώστα. Όχι, γιατί στέλνω ευχές στην οικογένεια Σούλερ, καθώς η σύζυγο σήμερα έχει γενέθλια. Α, μπράβο. Και εμείς τα κρατάμε αυτά, δεν είμαστε υποκοπικοί. Μπράβο. Κώστα. Χρόνια πολλά λοιπόν στη σύζυγο του Σούλερ. Στην Κίμπερλι. Κίμπερλι, Κίμπερλι. Σαν ομάδα μου φαίνεται το Κίμπερλι. Όχι, Κίμπερλι, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, θα πω εγώ να το πω. Τι θες, δεν την βλέπω την ανακοίνωση, δεν έχει ανέβει ακόμα. Ανοίγει, λες, το κινητό μου σε πάω καυσί, κάτσε να το ανοίγει. Ναι, το έχεις κάνει μπλοκ. Το έχεις κάνει μπλοκ. Όχι, δεν έχω κάνει μπλοκ. Λοιπόν, πάω καυσί. Ένα σύλλος με προτρέπει να λέμε περισσότερο για ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Παιδιά, όταν ο ποδοσφαιρικός Ηρακλής κατασταλάξει τι είναι, πού είναι, ποιος είναι, τι κάνει, με ποιον το κάνει, γιατί το κάνει. Ναι, γιατί το κάνει, τότε θα αρχίσουμε να μιλάμε και εμείς πολύ αναλυτικά. Ωραία. Για τον Ηρακλή, ο οποίος παίζει φιλικά, παίρνει παίκτες. Εντάξει, όλα καλά. Ο Ηρακλής Αμπελοκήπων, ο οποίος συνεργάζεται με τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Έτσι. Παίκτης του ΠΑΟ Κοτσόλακ. Πεχτάρα. Πήρε το νούμερο 25, υπέγραψε για 4 χρόνια. Κατάλαβες. Η οικογένεια Τσόλακ το 92 εν μέσω πολέμου στη Γιουγκοσλαβία μετανάστευσε στη Γερμανία. Όπως 17 Σεπτεμβρίου του 93 γεννήθηκε ο Αντώνιο, τη μέρα που αποκλείστηκε ο Άρης από την Κόλος. Η πρώτη ποδοσφαιρική εμπειρία ήταν στην ηλικία 4 ετών, όταν εντάχθηκε στην Ακαδημία της Φράιμπουργκ. Έπαιξε το 2000 κίκερ στο Στουτγκάρδης, 8 χρόνια, πήγε πάλι στη Φράιμπουργκ πίσω. Το 10 πήγε στα τμήματα υποδομής της Χόφενχάιμ. Άρα είναι καθαρά γερμανικής πειθαρχίας κτλ. Το 11 στη δεύτερη ομάδα της Καρλσρούη. Καρλσρούη. Καρλ Σρούι. Όποιος το πει γρήγορα είναι ικανός να πει δελτίο ειδήσεων. Έχει τέσσερα σύμφωνα με τέτοια. Να πει δελτίο ειδήσεων. Είναι μάθημα ορθοφωνίας. Καρλ Σρούι. Τώρα δεν το είπα καλά. Καρλ Σρούι. Θα σε πω έναν άλλο Ηρακλειδέα. Πώς το λέει, τρία τυγράκια, αυτό πρέπει να πεις. Το 2012 αποκτήθηκε από την Ιρεμβέργη. Για τη δεύτερη ομάδα. Τον Οκτώβριο του 2013 πραγματοποιεί ντεμπούτο στην Bundesliga. Στην Ιρεβέργη έμεινε το 2015. Στην Ιρεβέργη. Πεχτάρα. Το 2015. Τον Ένιγκ είχε προπονητή δηλαδή. Να τον βγάλουμε. Παίζοντα σε 7 αγώνες, ενώ τη μία σεζόν παραγωγήθηκε ιδανικό στη Λέγια Γκντάνσκ. 31 αγώνες, 10 γκολ. Το 2015 πήγε πάλι πίσω στην Χόφενχάιμ, από την οποία παραχωρήθηκε δανεικό διαδικασία σε Καϊζερσλάουτεν, Ντάρμσταντ και Ιγκολστάντ. Δανεικό συνέχεια. Παντού. Στην πρώτη και στην τρίτη έπαιξε στη δεύτερη Bundesliga, ενώ με την Darmstadt έπαιξε μια γεμάτη σεζόν στην κορυφαία κατηγορία της Γερμανίας, όπου σε 22 αγώνες είχε 4 γκολ. Στην Darmstadt, όπως λέει ένας φίλος. Ναι. Την Darmstadt. Η στιγμή που απογείωσε την καριέρα του τον Ιανουάριο του 2018 ήταν και παραχωρήθηκε δανεικός πάλι, ναι, στη Ριέκα για 1,5 χρόνο. Στην Κροατία ο Τσόλακ βρήκε την ιθάκη του. Ναι, άρα στην Κροατία κάνει καριέρα, στην Γερμανία δεν τα κατάφερε και τόσο. Στην Κροατία όμως είναι εξαιρετικός. Μετά τον αριθμό του αποκτήμη μεταγραφή το καλοκαίρι του 19 και μέσα σε 2,5 σεζόν πρόλαβε και σκόρε 51 φορές σε 90 παιχνίδια. Σε 2,5 σεζόν 51 γκολ σε 90 παιχνίδια και 15 ασίστ. Μια χαρά. Πρώτο σκόρε πέρσι με 20 γκολ. Κατέκτησε και δύο κύπελα Κροατίας.
Η επιδόση τον έφερε και στην αποστολή της Εθνικής Κροατίας. Ωραίος. Με την οποία όμως δεν έχει κάνει ακόμα συμμετοχή. Συμμετοχή. Απλά ήταν σαν αποστολή. Γιατί μπροστά του έχει τον. Τον. Μάντζουκιτς. Μπράβο. Ευχαριστώ. Πάμε για τα επόμενα 4 χρόνια. Καλώς ήρθες, Αντώνιο, λέει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στον Τσόλακ. Άρα ανακοινώθηκαν και οι δύο. Ωραίος, ωραίος. Και οι δύο ποδοσφαιριστές που βρίσκονται από το βράδυ της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη. Και με αυτή την είδηση θα πάμε στο break των. Μία. Τη μία. Τη μία. Τον break τη μία. Τον 13.00. Τον 13.00 ή τη μία. Τη μία. Λοιπόν, πάμε στο break και θα επιστρέψουμε. Πρώτη ώρα εκπομπή με Ρίτζι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Ο απόλυτο προορισμό διασκέδαση. Πολλά δώρα, εκπλήξει. Ακόμα περισσότερο για όσου εγγραφούν για πρώτη φορά, για τα καινούργια μέλη, για τα νέα μέλη. Εξυπηρέτηση υψηλών προδιαγραφών, συναρπαστική εμπειρία διασκέδασης, μοναδικές υπηρεσίες, Regency Casino Θεσσαλονίκη, για να παίξετε με ασφάλεια και να μην πάτε στην πηγή του κορονοϊού στα βόρεια σύνορά μας. Συνεχίζουμε. Δεύτερη ώρα εκπομπής, παρέα με την Interveten, την κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet, τεράστια γκάμα παιχνιδιών σε καζίνο και live καζίνο, εκατοντάδες επιλογές από εκπληκτικά παιχνίδια slots, 10 διαφορετικούς καζίνο providers, πληθώρα στοιχηματικών επιλογών, κορυφαίες αποδόσεις στα φαβορή, υπηρεσία cash out, live streaming και βέβαια επίσημος χορηγός της ελληνικής Super League. Γι' αυτό άλλωστε λέγεται Super League Interveten φέτος το πρωτάθλημα και του χρόνου και του παραχρόνου. Εμείς θα φύγουμε για λίγο από το ποδόσφαιρο, θα πάμε στο άθλημα το οποίο σκοράρω περίπου 7 τρίποντα ένα παιχνίδι και θα καλησπερίσουμε Κώστα. 77. Τι? Στα 77. Αν σούταρα 77, θα έβαζα τα 54. ούτε ο Στεφ Κάρι δεν βάζει 54 στα 77. Ποιος είναι ο Στεφ Κάρι? Σωστά. Λοιπόν, πάμε στην Κύπρο, στη Λευκοσία. Οπα, συγκεκριμένα. Λευκοσία, ωραία. Μαζί μας είναι ο γιατρός του Ηρακλή, ο Κώστας ο Μανόλογλου. Είναι μαζί με την ομάδα. Δεν θέλουμε να ενοχλήσουμε παίκτες και προπονητή τώρα. Σε λίγο ξεκινάει το μάτς. Να πούμε ότι στις 4.30 είναι ο πρώτος ημιτελικός Γκρόνιγκεν Ντνίπρο και στις 8.30 παίζει ο Ηρακλής ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ. Μακριά την Ντνίπρο είχαν πολλά κρούσματα. Ενημέρωση από το Λίμπερο φυσικά. Στις 8.30 είναι το μάτς. Κώστα, τι γίνεται, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλά, όλα καλά. Ζέστη, μια χαρά. Πώς είναι εκεί τα πράγματα, υγρασία και τα λοιπά? Ναι, ναι, πολύ. Πολύ. Από πριν τι συνθήκε, τουλάχιστον στο κλειστό. Στο κλειστό γήπεδο οι αγώνες, οπότε αν ήταν ποδόσφαιρο νομίζω ότι θα είχαμε θέματα. Ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές ομάδες που έχουν συνηθίσει το κλίμα εκεί της Κύπρου. Σωστά. Και δεν έχουμε και πολύ καλές αναμνήσεις από το ποδόσφαιρο για Κύπρο, οπότε ας το ξεχάσουμε καλύτερα. Ναι. νομίζω ότι δεν είναι. Μη συγχαίουμε τώρα με το άλλο. Ναι. Σωστά. Πώς είναι η ομάδα, σε τι κατάσταση είναι, καθώς είμαστε λίγες ώρες πριν το τζάμπολ? Όλα καλά είναι. Διάθεση υπάρχει, θετικό υπάρχει, ποιότητα υπάρχει. Όλα νομίζω καλά. Υγεία υπάρχει πρώτα απ' όλα. Απαρτία υπάρχει. Οπότε. Ναι, πλήρες. Πες μας λίγο για να ακούσει και ο κόσμος, να καταλάβει και ο κόσμος το πρόβλημα του Ed Daniel. Τι ήταν, γιατί λένε όλοι αμυγδαλές, τι είναι, κανένα παιδάκι 13 χρονών και έχει αμυγδαλές. Για πες μας λίγο τι έγινε. Εντάξει, όταν υπάρχει μια επάρκεια στις αμυγδαλές, οι οποίες είναι ευαίσθητες και εύκολα μπορούν να προσβληθούν από διάφορα μικρόβια. Υπάρχουν επαναλαμβανόμενα επεισόδια όπως το έχει και ο Ντάνιελ, ναι, που τα τελευταία χρόνια τα ταλαιπωρεί. Πιστεύω ότι με την πρώτη ευκαιρία θα μπορέσουμε να τις αφαιρέσουμε για να απαλλαχθεί πλήρως. Άρα πρέπει να κάνει επέμβαση μετά τα μάτς, δηλαδή. Ναι. Τώρα είναι καλά, βέβαια. Τώρα είναι καλά. Επανέλθει, έχει μπει και σε ρυθμούς. Οι ανάσες του κάθε μέρα και είναι και καλύτερες. Πιστεύω ότι θα είμαστε ok. Ωραία. Άρα η ομάδα είναι σε απαρτία. Όλα είναι εντάξει. Χθες είχατε και μια... Η ομάδα είναι... Ναι, ακούω. Η ομάδα είναι, ναι. Όχι, ακούω, Κώστα, τι ρώτησες για χθες? Δεν πρόλαβα να ρωτήσω. Έλεγες ότι η ομάδα είναι προφανώς σε καλή κατάσταση, θέλεις να πεις. Ναι, η ομάδα είναι εντάξει. Υπάρχει ένα κλίμα το οποίο έχει ξεκινήσει από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας και γενικώς είναι πάρα πολύ ευχάριστο, χωρίς να ξεπερνάει τα όρια τα οποία θα έχουν επίπτωση στον επαγγελματισμό και στην απόδοση της ομάδος. Ναι. Ένα καλό κλίμα δηλαδή, το οποίο νομίζω ότι όταν υπάρχουν όρια μόνο θετικά μπορεί να φέρει σε μια ομάδα. Σωστό. Δεν είναι να αποδειχθεί και στο γήπεδο. Σωστό. Μια πολύ καλή πάστα παιχτών, staff προπονητικού, έτσι, διοίκησης. Ναι.
Είναι όλοι μαζί εδώ, οπότε υπάρχει ένα κλίμα καλό και ελπίζω να αποδειχθεί και στο γήπεδο. Και καλό γιατρό έμαθα έχει η ομάδα. Η ομάδα έχει τον καλύτερο. Το συζητούσαμε. Όπως ξέρετε, το συζητούσαμε. Ναι, τώρα τι να απαντήσω τώρα. Ευχαριστώ για τα καλά σας. Τα κλεισέ, ναι, τα γνωστά, τα κλεισέ. Αυτά τα πώς της. Το συζητούσαμε χθες και με τον coach Γιάνγκο για την μπάστα των παικτών που επιλέχθηκαν φέτος, για το κλίμα αυτό που υπάρχει. Γιατί εμένα μου έκανε εντύπωση, εσύ και εσύ πολλά χρόνια στην ομάδα. Έχουμε δηλαδή γνωρίσει προετοιμασίες, έχουμε ζήσει παίκτες, ξένους, Έλληνες κτλ. Καλή παρέα, καλό κλίμα ή κάποιους αμίλητους, κάποιους μουντρούχους, σας με επιτραπεί έκφραση κτλ. Φέτος αυτό είναι κάτι αξιοσημείωτο, γιατί κανείς δεν γνωριζόταν μεταξύ τους και έχουν κάνει όλοι ένα πολύ καλό έτσι. Team. Κοίταξε Κώστα, να σου πω κάτι, το ξέρεις εσύ. Δεν είχαμε γενικώς χρονιές με 2-3 κολόπεδα που χαλούσαν όλη ναι. τη μαγιά. Παλιόπεδα. Γενικώς το κλίμα τα τελευταία χρόνια. Ναι, το τελευταίο χρόνια είναι καλό σε γενικές γραμμές. Οπότε νομίζω ότι είναι, πώς λέμε, το σύστημα σε τραβάει. Ναι. Είναι ένα σάπιο σύστημα, σε κάνει σάπιο. Σωστά. Ένα καλό κλίμα και μια καλή βάση. Το κάνει καλύτερα, κατάλαβες, δηλαδή και κάποιος να είναι λίγο διαφορετικός. Σε κάνει να θες να προσαρμοστείς. Και στρώνει και προσαρμόζει και γίνεσαι βελτιώνεσαι, σαφώς βελτιώνεσαι, κατάλαβες. Αυτή είναι η ουσία για μένα. Δηλαδή είναι πολύ παραγωγικό το θέμα. Σαφώς έρχεται και στην ιδιοσυγκρασία και στο χαρακτήρα του κάθε παίχτη και δείχνουν ότι είναι παίχτες οι οποίοι έχουν μια ποιότητα, έτσι, δηλαδή ναι. Το καταλαβαίνεις και από το εξωαγωνιστικό ναι, του, δηλαδή ναι, ναι, ναι. Εγώ σε ένα στράφκα με τον Ντάνιελ σε δύσκολες καταστάσεις, δεν έβγαλε ούτε αντίδραση, ούτε γκρίνια, ούτε παράπονο. Σωστά. Του γνώρισε και το παλικάρι, έτσι, μια εβδομάδα ταλαιπωρηθήκαμε αρκετά και ο ίδιος ταλαιπωρήθηκε. Δεν έβγαλε αντίδραση. Όλα είναι θετικά. Όταν τα βλέπεις, το ποτήρι το βλέπεις μισογεμάτο. Το λέω κότσου αυτό, το είπα από την πρώτη στιγμή 2-3 φορές και είναι σωστό. Πρέπει να το δούμε μισογεμάτο για να μπορέσουμε να το κάνουμε γεμάτο. Γιατί αν το δούμε μισοάδιο, θα βιάσει τελείως. Την άποψή μου. Έτσι είναι, έτσι είναι. Χθες είχατε μια συνάντηση με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, την Εκατερίνη Σακελαροπούλου, στο ξενοδοχείο. Νομίζω, ναι, ναι, ναι. Νομίζω μια ωραία στιγμή. Κοίταξε, για όλους νομίζω ότι ως Έλληνες πολίτες το να συναντηθείς και να πεις μια κουβέντα, ένα καλησπέρα με τον άνθρωπο που κατέχει το ΙΠΑ, το αξίωμα στην ιεραρχία της Δημοκρατίας, είναι τεράστιο ναι. Γεγονός. Έτσι δεν συμβαίνει κάθε μέρα σε όλους, ειδικά και για τα μικρότερα παιδιά, το να είναι μέλη μιας ομάδας η οποία δέχεται τα συγχαρητήρια και τις ευχές του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι μεγάλο πράγμα. Σωστά. Ωραίο, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Μια πολύ σεμνή, πολύ σοβαρή γυναίκα. Χαιρόμαστε κι εμείς, εγώ προσωπικά, σαν πολίτη της χώρας που μας έχουμε αυτή την γυναίκα σε αυτό το αξίωμα. Οπότε ναι. Μόνο θετικά έχει. Ναι, είναι στη Μεγαλόνισο να πούμε για σημαντικές συνομιλίες με τους ομολόγους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γενικά το κλίμα εκεί, Κώστα, πώς είναι στην Κύπρο? Βέβαια, εσείς δεν πολύ βγαίνετε τώρα, γιατί το τουρνουά είναι υποτίθεται φούσκα. Η αλήθεια είναι ότι τώρα δεν ξέρω κατά πόσο. Δεν είναι και τόσο προστατευμένο το περιβάλλον όσο λέγανε. Το πιστεύαμε. Έτσι. Ναι. Ναι, δηλαδή η αλήθεια είναι ότι κυκλοφορούν κάποιοι άνθρωποι εκτός αποστολών. Εκτός σύμπα μέσα στο ξενοδοχείο, ναι, εκτός αποστολών. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι χωρίς μάσκες, δηλαδή, παρόλο που γίνονται συστάσεις συνέχεια. Εντάξει, είναι ατομική ευθύνη αυτό που έχουν πει οι ειδικοί ναι. από την αρχή, ότι αν δεν καταλάβει ο καθένας ότι πρέπει να υπάρχει ατομική ευθύνη και ο καθένας αναλάβει τις ευθύνες του, δεν έχει νόημα τώρα να κάθεσαι με την αστυνόμευση, η δουλειά δεν γίνεται. Σωστά. Και η Κύπρος δεν είναι. Είναι μια χώρα που έχει λίγα σχετικά κρούσματα. Έχει συνηθίσει, βέβαια, αυτό είναι το κακό. Αυτό είναι το θέμα, ναι, αυτό είναι το κακό, ας πούμε, ότι η Κύπρος έχει μάθει να είναι ελεύθερη. Τώρα ξαφνικά έρχονται εδώ και τους, γιατί έρχονται άνθρωποι από ξένες χώρες. Παρ' όλα αυτά, έστω σε αυτό το μικρό κλειστό τμήμα το οποίο έχει δημιουργηθεί, σε αυτή τη φούσκα που λέμε, ναι. θα έπρεπε να είναι λίγο πιο αυστηρά τα μέσα. Δηλαδή, εμάς μας απαγορεύουν να βγούμε έξω να πάρουμε ένα καφέ. Μας απαγορεύουν να δούμε κάποιον άνθρωπο, γιατί έχει τόσους ηρακλειδείς εδώ πέρα, μας παίρνουν και τηλέφωνα για να δούμε ναι, ναι. το μάτς, να μας δούνε, να δούμε την ομάδα. Απαγορεύεται. Δεν γίνεται ξαφνικά αυτό και μετά να μπαίνουν 50 δημοσιογράφοι και 50 αστυνομικοί για την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι. Χωρίς να σωστό, να σωστό, 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 ναι. Αλλά, έτσι είναι. Καταλάβατε αυτό λέω. Δηλαδή δεν μπορούμε να πάρουμε ένα καφέ απ' έξω. Έτσι είναι. Απαγορεύεται να βγείτε έξω από το ξενοδοχείο. Απαγορεύεται. Λένε ότι αν υπάρχει κάποιο μέλος της ομάδας που βγει έξω, μηδενίζεται η ομάδα. Κατάλαβε.
Και πόσο κάνει ο, πόσο κάνει, πόσο κάνει ο εσπρέσο που πήρες? 9-20. 9-20. Γι' αυτό το κάνανε. Χρήσανθε 9-20. Πολύ ωραίος λέει. Δεν υπάρχει. Μετρημένο πάγο, παιδιά, και δύο κουλουράκια. Να πάρετε. Άμα αρθείτε να πάρετε το παλιό, το Χίλτον, το ξενοδοχείο. Έτσι. Κοίταξε, πέρσι ήμουνα με τον Άρη στη Λάρνακα. Δεν είχε 9-20. Ο Άρης είναι πιο πλούσιο. Είχε 4 ευρώ είχε στη Λάρνακα. Είχε 4. 4 φαινόταν εσά. 4 είναι και εδώ. Αλλά εμά μα φαίνεται 9 γιατί είμαστε φτωχοί. Δεν έχει ανάγκη. Δρακόπουλο έχει. Δρακόπουλο έχει. Λοιπόν. Ωραία. 9-20. Σε μικρό ποτήρι εσπρέσο. Σε μικρό ποτήρι. Λοιπόν, μετρημένο πάγο. Γι' αυτό δεν σας αφήνουν να βγείτε έξω. Για να τα δίνετε εκεί. Άκου, δώσε 2 ευρώ στη ρεσεψιονίστ να βγει έξω να πάρει με 3 ευρώ τον καφέ. 5 κατευθείαν. Θα την απολύσουν. Ωρε φίλε. Πες ένα συνάδελφο από την πρώτη της Δημοκρατίας εκεί πέρα, δημοσιογράφο. Ωραία Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή τύχη βέβαια να ευχηθούμε. Έτσι, να προκριθεί και με την νίκη σήμερα και θα τα πούμε και πάλι. Καλά συνέχεια. Ευχαριστούμε λοιπόν. Ο γιατρός της ομάδας του Ηρακλείου Κώστας Μανόλογλου, πολλά χρόνια κοντά στο σύλλογο. Κώστα, μην πίνεις καφέ, δεν κάνουν κακό στα νεύρα. 9-20. Ναι, στα νεύρα. 9-20. Πρόσεχε τώρα. Εγώ έχοντας βέβαια ένα θεσμικό ρόλο, αλλά δεν έχω πρόβλημα να το πω. Η διοργάνωση δόθηκε στην Κύπρο υποτίθεται για λόγους καραντίνας, ασφάλειας της υγείας κτλ. Είχε κάνει και η Θεσσαλονίκη πρόταση για να πάρει την διοργάνωση. Είχαμε βρει ξενοδοχείο με 40 και 50 ευρώ το άτομο. Ναι. Full board. 4 ή 5 αστέρων, με όλα μέσα όσο ζητούσε η FIBA. Με διασκέψεις, με ίντερνετ, με πισίνες, με τα πάντα. Και επιλέχθηκε τελικά η Κύπρος προφανώς για λόγους αποφυγής νοστισμού και το δωμάτιο εκεί το πληρώνει το άτομο 125 ευρώ. Το άτομο επί 4 μέρες, επί 21 άτομα. Πού μένουμε ρε φίλε? Ναι, υποτίθεται είναι καλό το ξενοδοχείο. 125 ευρώ, 9-20 όπως βλέπεις ο καφές, τα snack που παίρνουν οι ομάδες, τα snack που ζητάνε ας πούμε στο βίντεο, ξέρεις, snack, ας πούμε, κέικ και κάκια, σαντουιτσάκια, καφέ, 7 ευρώ το απλό snack. Για κάθε παίκτη, έτσι. Δηλαδή, μέτρα, ας πούμε, κάνουν 2 meeting την ημέρα, 2 βίντεο βλέπουν την ημέρα. Δεν χρειάζεται να δείτε κάθε παιδιά. Στο κινητό. Τι να το κάνεις, ρε αγόρι μου, το δεύτερο 7 βίντεο. 7 ευρώ το μικρό snack και 10 το μεγάλο, που έχει ένα σαντουιτσάκι παραπάνω. Μήπως αποκλειστούμε να βρούμε νωρίτερα. Δηλαδή, 10 είναι 140 ευρώ το meeting. Τον καημένο, τον Δακόπουλο. Ευρώπη ήθελες. 140 ευρώ το meeting. 2 meeting 280 ευρώ τη μέρα. Επί 4 μέρες είναι ένα χιλιάρικο. Έξτρα για τα σνακ. Και μέσα λέει ότι. Και δεν μπορείς να πάρεις πατατάκια από εδώ, ρε φίλε. Σακουλάκια. Και μέσα. Για να καταλαβαίνει αυτό, όχι. Είναι καλό που το λες. Ναι, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Τι πληρώνει οι ομάδες. Και πού πάνε τα λεφτά. Ναι, παιδιά, τα λεφτά πάνε όντως. Δηλαδή δεν μπορείς να φανταστείς πού πάνε τα λεφτά. Και δίνει το ξενοδοχείο σου με απεριόριστο πάγο. Ποτέ. Απεριόριστο πάγο. Κοίταξε, μια ομάδα χρειάζεται τη μέρα όντως μια σακούλα πάγο, ας πούμε. Πόσο κάνει μια σακούλα πάγο στην Ελλάδα? 4 ευρώ. 2 ευρώ κάνει μια σακούλα πάγο. Μέτρα. Απεριόριστο πάγο για τις ανάγκες της ομάδας. Πετσέτες, towels κτλ. Τέλος πάντων, μακάρι η ομάδα να κερδίσει. Τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι έτσι περισσότερο για την χρηστική ενημέρωση του κόσμου, να καταλάβει πώς είναι η καθημερινότητα μιας ομάδας. Ακούσαμε τον Κώστα τον Μανόλογλου από τη Λευκοσία. Ο Ηρακλής παίζει στις 8.30 ώρα με τον Κεραυνό Στροβόλου. Μια ανάλυση για τον Κεραυνό κάναμε ήδη μια συνοπτική χθες. Να πούμε ότι είναι μια ομάδα με δύο καλούς Αμερικανούς guard, έναν έμπειρο forward Αμερικανό κυπριοποιημένο, τον Άντωνι Κίνγκ που έπαιζε στον Άρη Χρυσανθέ. Οι δύο guard είναι ο Ρόρι και ο Ροζέλ. Έχουν έναν έμπειρο Έλληνα, το Στυλιανού, ο οποίος ήταν στη Λάρισα, είναι γνωστός και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο μπαμπάς του έπαιζε στον Άρη. Ήταν Αριανός. Ναι, βέβαια. Επίσης παίζει εκεί ο Άρης ο Κορονίδης, είναι μεγάλος βέβαια σε ηλικία, παίζει λίγο. Έχει παίξει τον ΠΑΟΚ ο Άρης, καλός παίκτης με καλό τρίποντο. Παίζει ο καλύτερος Κύπριος παίκτης ο Μιχαήλ. Είναι μια ομάδα η οποία προφανώς. Μιχαήλ πει στα Γιάννα, ρε. Πικιπόκ. Στη Λάρισα έχει πάει τώρα. Ναι. Λοιπόν, όχι ο παλιός ο Μιχαήλ, ο τερματοφύλακας. Θυμάσαι. Πώς το θυμάμαι. Λάρισα. Βέβαια. Λοιπόν, και ο Πλίτσης. Πού έπαιξε και η Ηρακλή.
Έτσι. Λοιπόν, και σήκωσε το κύπελο Ελλάδα ο Πλήτση όταν κέρδισε 4-1 τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ. Πάλι 4 ο ΠΑΟΚ. Πάλι 4. Κατά τύχη μου ήρθε αυτή η ανάμνηση. Λοιπόν, anyway, είναι ένα δύσκολο παιχνίδι υπό την έννοια ότι είναι πρώτο μάτς. Τώρα θα έχει άγχος. Είναι elimination game, δηλαδή σημαίνει ότι χάνεις και αποκλείεσαι. Δεν είναι πρωτάθλημα ότι εντάξει, έχασα, είναι πρώτο μάτς. Πάμε, παιδιά, τη δεύτερη αγωνιστική. Κάπου θα υπάρχει και άγχος. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Προφανώς και ο Ηρακλής είναι το φαβορί. Ανέβηκε λίγο η απόδοσή του. Ήταν 1,28 και τώρα πήγε 1,35 στο στοίχημα. Και έπεσε και το handicap. Από 7,5 πήγε 5,5. Για να το ξεπεράσει, δηλαδή, αν ποντάρει Ηρακλή, να πάρει την απόδοση. Επίσης, με ενημέρωσε ένας φίλος ότι άλλαξαν οι αποδόσεις στο άλλο παιχνίδι των Ουκρανών με τους Ολλανδούς. Ότι είχαν φαβορί ξεκάθαρο τους Ουκρανούς οι στοιχηματικές εταιρείες και τώρα γύρισε το παιχνίδι, η αποδόση, το παιχνίδι των αποδόσεων. Και είναι πιο μαζεμένα τα πράγματα. Σωστά το έκαναν αυτό οι στοιχηματικές, γιατί το παιχνίδι εκείνο είναι αμφίρροπο. Αν και για μένα είναι φαβορή η Ουκρανική ομάδα και πιστεύω ότι αυτή θα κερδίσει. Αυτά και για το μπάσκετ του Ηρακλή που δίνει σήμερα ένα κρίσιμο παιχνίδι. Επαναλαμβάνω, 8,5 ώρα το παιχνίδι, ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ 3, η οποία έκανε σημαντική προσπάθεια για να μεταδοθεί ο αγώνας. Θα πρέπει να το πω αυτό. Η ΚΑΕ Ηρακλής, άλλωστε, με ανακοίνωσή της ευχαρίστησε τους επιτελείς της ΕΡΤ για την προσπάθεια. Να πούμε ότι η σύνδεση θα ξεκινήσει από τις 8 και 4. Θα υπάρχει pre-game εκπομπή από την ΕΡΤ 3 με δηλώσεις, με στατιστικά, με αναδρομή στο Basketball Champions League, με στιγμιότυπα από Ηρακλή. Ήδη υπάρχει ένα ωραίο κλιπ το οποίο παίζει στο πρόγραμμα του καναλιού. 8,5 ώρα λοιπόν συντονιζόμαστε. Τώρα, το άλλο παιχνίδι μπορούμε να το δούμε επιπληρωμή από το κυπριακό YouTube. Ναι, να πάμε να πληρώσουμε. 9,90 το ένα μάτς, 15,90 όλο το τουρνουά. Δηλαδή κάποιος που είναι στο εξωτερικό νομίζω δεν μπορεί να δει ΕΡΤ, Χρύσανθε, έξω από το ΕΡΤ Flix. Να δει ΕΡΤ World. Το ΕΡΤ World δεν θα έχει τον Ηρακλή το μάτς, πιστεύω. Οπότε θα πρέπει όποιος είναι έξω από τα ελληνικά σύνορα και μας ακούει τώρα με μέσω ίντερνετ, θα πρέπει με τον έναν τον άλλο τρόπο να ψάξει να βρει αυτό το κυπριακό στο YouTube. Είναι το cbftv.com ή στο YouTube γράφεται Cyprus Basketball Federation. Εκεί μπαίνεις, κάνεις συνδρομή 15.90, βλέπεις όλα τα μάτς και τα τέσσερα. Υπάρχει και ένας που θα δώσει 15.90 εκτός από σένα και τον Γιώργη Μπουσβάρο? Εγώ... Κοίταξε, εγώ θα ήθελα να το δω τον ημιτελικό. Εννοείται, θα τον δω τον ημιτελικό. Με χρέωσε το στο Δρακόπουλο. Εννοείται. Μαζί με τον καφέ 9,20-25 ευρώ. Ναι. Κώστα, τι πήραμε? Είδα το μάτς και ήπια καφέ. Μου φέρουν τους καφέδες τους. Δεν το πιστεύω. Ωραί, φίλε, μου φέρουν τους καφέδες. Αυτό τους. Πραγματικά ναι. Το 9,20 είναι να το πας. Ναι. Μου φέρουν τους καφέδες τους, Κώστα. Δεν φίλε, είσαι τρελός. Δεν θα αντέξω. Δηλαδή, εγώ πληρώνω του Τσαλτίδη τον καφέ. Να μην βγει καφέ, ρε φίλε. Του Κόλκα τον καφέ ήταν. Του Τζομπατζόγλου τον καφέ ήταν. Του Τζομπατζόγλου τον καφέ ήταν, όχι του Κόλκα. Καλά, ρε, έφαγες δύο χάμπουργκερ. Ναι. Καλά, τι με ένα δεν χορταίνεις. Όταν θα πας αποστολή, ο Ηρακλής δεν σου πληρώνει γεύματα. Νίκο, είμαστε μόνοι μας, δεν θα πάμε την ομάδα. Εκεί, καλά, δεν τρώτε στο ξενοδοχείο. Άσε, θα πάρω τηλέφωνο εγώ να φάτε εκεί. Και το κανόνιζα όμως. Και τρώγαμε, ναι. Ναι. Μάγκα. Όντως. Μάγκα. Αδερφέ μας! Λοιπόν, τέλος τρίτου ημιώρου. Επιστρέφουμε με περισσότερο μπάσκετ αλλά και επικαιρότητα. Έχουμε να πούμε βεβαίως και για Άρη κάποια πράγματα ακόμη και για μπάσκετ. Ανακοίνωσε σήμερα ακόμη ένα παίκτη η ομάδα μπάσκετ του Άρη. Και θα έχουμε αρκετά να πούμε και με δικά σας ερωτήματα. Είπαμε, FM κενό μήνυμα αποστολή στο 54222, στο Messenger του Λίμπερο, στη σελίδα μας στο Facebook, όπου σας προτρέπουμε να εγγραφείτε για να μην χάνετε τις ενημερώσεις του σταθμού. Επιστρέφουμε και τα λέμε και πάλι σε δύο λεπτά. Σε δύο. Σε δύο. Δυόμιση. Και εγώ περιμένω. Όταν το βάλεις και πατήσεις το κουμπί. Το τραγούδι εννοείς. Ναι. Το 2,5 και εγώ περιμένω. Έπρεπε να τα έχετε έτοιμα. Έπρεπε να τα έχετε έτοιμα. Πω, διπλή απώλεια. Απίστευτο. Έφυγε ο Άρης από την Μπαρτσελώνα. Ναι.
Και γνώριζε, λέει, τις εξετάσεις θα δώσει για το τελικά διαβατήριο, τις είχαν πει, λέει. Εντάξει, παιδιά, σου άρεσε. Και δε. Πήγε στη Γιουβέντους. Εντάξει. Δύο μεγάλες απώλειες, δηλαδή της Μπάρτσα. Ναι, όντως. Τεράστιες απώλειες που συνεχίζουν στα ασπρόμαυρα. Μπαρτομέου, παρετήσου. Μπαρτομέου, παρετήσου. Έφυγε ο Σουάρες και ο Ουαγκέ. Και οι δυο σε ομάδες με ασπρόμαυρα. Έμεινε κενό. Έτσι. Το δεξί άκρο της άμυνας. Κρατήσαμε το μέσιο. Της Μπαρσελόνα. Ναι, και θυσιάσαμε δύο παίκτες. Τον Σουάρες και τον Ουαγκέ. Για να μείνει ο Μέρσι. Ή το Βαγκέ. Ο Μέρσι. Ο Μέρσι. Ο Μέστη. Το έχει πει, ο Μέστη. Ο Μέστη. Ρε εσύ Τραμπ. Δεν είναι ο Τραμπ. Ναι, το ξέρω ότι αυτός είναι τέτοιος, ρε, ότι είναι μίμος. Πω, πω. Ωραίος είναι όμως. Δες τον, α. Το Open έχει το φίλο μας τον Αυγερινό. Ρωσία, ολέ. Το Open. Με ρωσική σημαία, απορώ πως δεν έχει βγει ακόμη ρωσική σημαία στο τέτοιο. Στο σήμα του καναλιού. Ναι, τι. Φουλ Ρωσία παίζει. Ε, τι θα παίζει. Εντάξει. Το συγκεκριμένο κανάλι. Το λέω, δεν είπα ότι είναι καλό ή κακό. Λέω το γεγονός. Γι' αυτό έχουν σφίξει όμως και κάποιοι δεν μπορούν να έρθουν προς τα δω. Άντε γιατί πάλι. USA. Άντε πάλι. USA. 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 Εγώ θα ήμουν υπέρ της Ρωσίας πάντως. In God we trust. Ναι, ναι. Αυτούς που δίνουν τους περισσότερους πυράβλους από όλους τους Τούρκους. Ναι, με αφού το χάσαμε το παιχνίδι τώρα. Έτσι. Όταν έπρεπε τότε. Επί Καραμαλή. Επί Καραμαλή, καλά. Επί Καραμαλή. Που ναι, κάποιοι ναι, πήγαν να το σκοτώσουν, Χρυσανθέ. Ναι, ναι. Τι ναι, ναι. Αυτό ανακοινώθηκε. Εντάξει. Οι Αμερικάνοι, Χρυσανθέ. Ναι. Αλλάζουν αυτά τα πράγματα, Κώστα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός στην Νόβα. Συζητήσαμε πριν για το θέμα των τηλεοπτικών. Δεν υπάρχει Pau TV. Και ο Παναθηναϊκός στην Νόβα. Έτσι. Προφανώς ήταν ένα τρίκ το όλο ζήτημα για να πιεστεί η Νόβα, να πιεστούν καταστάσεις, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πήρε και ο Παναθηναϊκός συμβόλαιο στη Νόβα. Τελικά όλοι θέλανε, δεν θέλανε, αλλά τελικά όλοι πήγαν εκεί και θα πάρει περίπου 6,5 εκατομμύρια. 6,5 εκατομμύρια. Πω. Τι λεφτά είναι αυτά. Άρα θα πάρω 4. Εσύ 2,5. Και εγώ περιμένω. Και εγώ περιμένω. 2,5, ναι. Με μεγαλύτερο μέσο όρο εισιτήριο από τον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια. Πώς γίνεται αυτό τώρα. Εντάξει, Παναθηναϊκός είναι, αλλά αφού είναι Κώστα. Εφοπλιστής. Εφοπλιστής να τα δώσει αυτός από την τσέπη του. Πρέπει να τα παίρνει παρόλο που είναι εφοπλιστής. Το θέμα είναι ότι ό,τι είπα, είχα πει ότι και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός που λένε κάνουν ΠΑΟΚ TV και ΠΑΟΚ TV και δεν με ενδιαφέρει και πια Νόβα και διάφορα άλλα τέτοια και θα βγάζω περισσότερα κτλ. Είπα ότι πριν να αρχίσει το πρωτάθλημα, εντάξει, τον Παναθηναϊκό έπεσε έξω μια εβδομάδα, αλλά δεν έπαιξε ρόλο γιατί δεν έχει παίξει εντός έδρας. Ναι, έτσι. Ναι. Θα παίξουν στην Νόβα. Γιατί δεν μπορούν να βγάλουν όχι 6 που παίρνουν και 7, ναι. Ούτε 2. Ούτε 2 δεν μπορούν να βγάλουν με συνδρομές στην Ελλάδα. Τι 2. Εκατομμύρια. Ούτε 2. Σιγά με βγάλουν 2 εκατομμύρια από συνδρομές. Αυτό ακριβώς. Ούτε 2. Ποιος Έλληνας θα πληρώσει τώρα το βρω σπασμένο. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό οι μαγκές ότι και εντάξει και δεν μας νοιάζει και εμείς είμαστε και τα λοιπά. Ψέματα. Παραπληροφόρηση. Όχι, κοίταξε. Επειδή εννοείς το ΠΑΟΚ TV, είχε έναν καλό αριθμό μελών. Είχε. Ούτε τα μισά έσοδα από αυτά που πήρε. Καλά. Αυτό μετράει. Δεν το συζητάμε. Αυτό μετράει. Δεν το συζητάμε αυτό. Ναι, αλλά λέγανε ότι βγάζουν παραπάνω. Αυτό λέω εγώ. Όχι, ότι έβγαζαν 2 και 3 μαζί με το κόστος παραγωγής μέσα, με όλα αυτά που κάνουν και λέγανε και το παρουσιάζαν λες και παίρνουν 10. Αυτό λέω εγώ. Τέλος πάντων. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Άρη. Το κόστος παραγωγής είναι μεγάλο. Τώρα άλλη τηλεθέαση και άλλα μέλη μπορείς να γράψεις στο ΠΑΟΚ Άρης και άλλο θα γράψεις στο ΠΑΟΚ Λαμία. Έτσι, το ΠΑΟΚ TV. Και το ετήσιο πακέτο που έκανε 70 ευρώ, να το πήρανε, πόσοι να το πήρανε, 20.000. Τι, πολλούς είπα. 70 λέγανε, Χρυσανθέ. 70.000 μέλη είπαν ότι. 200.000 είπε σε κάποια στιγμή. Εγώ 70 άκουσα. Το που το μέσα στο 200 τη βάλανε. Τον Αριανό, μου πήγε και πήρε μια φορά το ΠΑΟ Κάρης. Για να δει το μάτς. Για μια φορά τον βάλανε μέσα στους 200.000. Σου λέει μια φορά γράφτηκε όμως και ένας. Ναι, ωραία. Και έδωσε 7 ευρώ. Και έδωσε 7 ευρώ. Έγινε. Πώς γίνεται αυτό να όταν το κάνω τα λέω όμως εγώ. Να κάνω Ηρακλή στη μου λένε ότι παραπληροφόροι, τα λες και Γκέμπελς και τέτοια. Ενώ λέω την αλήθεια. Ποια αλήθεια. Ότι τα λεφτά που πήρε τώρα από την Νόβα είναι υπερδιπλάσια από αυτά που θα έβγαζε μόνος του. Αυτή είναι η αλήθεια. Το παραδέχονται όλοι. Όχι. Βάλε να ακούσουμε το Λιμιό. Ποιο είναι Λιμιό. Ο Ελκαντουρίνε είναι αγόρι. Εντάξει. Ο Λιμιός είναι στην κολονία. Και δακρύβρεχτο κείμενο πάλι. Αχ, καλέ και γιατί? Τέτοια.
Για τον Λιμιό. Για την απογευματική του επιχειρήματο. Ο Τουρπέν. Να ορίστε, έψε. Αυτό τον είπα, ρε φίλο. Ο Γάλλος. Ο Τουρπέν. Να, κόκκινη κάρτα. Ο διαιτητής του παιχνιδιού. Αυτή δείχνει κιόλα. Την κάρτα στο Βιερίνια. Με Άρη, ναι, με Άρη. Αλήθεια, ο Βιερίνια που είναι. Τον ξεχάσαμε το Βιερίνια με τις προκρίσεις. Ο μεγάλος αρχηγός. Ο Πανιώνιος στη Γάμα Εθνική. Μεγάλη επιτυχία. Αντίο, αντίο. Ναι, ρίξε τον Ηρακλή, δεν πειράζει. Έπεσε και ο Πανιώνιος. Και στο μπάσκετ. Τι και στο μπάσκετ, ο Πανιώνιος. Ναι, ποιος έρχεται στη θέση του. Κανένας. Ωραία. Άρα δεν παίζει τη δεύτερη αγωνιστική. Νομίζω, χρήσα... ναι. Νομίζω θα ξαναγίνει κλήρωση. Μα... θα ξαναγίνει κλήρωση. Συγγνώμη, έγινε κλήρωση και θα ξαναγίνει κλήρωση. Ελλάδα, όλε. Θα ξαναγίνει κλήρωση. Με 12 ομάδες. Για να, για κάτι για τα ρεπό, κάτι λένε, θα ξαναγίνει κλήρωση. Ναι, γιατί τώρα έχει ρεπό, ενώ με 12 δεν θα έχει. Σωστά. Και γιατί γίνονται 14. Τι, έτσι καλά καθόμαστε να πούμε τώρα δύο. Μεγάλε, παίζεις Α1. Πάρε, ναι. Πάρε πέντε παίκτες. Τον Ολυμπιακό. 25 Σεπτεμβρίου. Τον Ολυμπιακό να δεν θέλει ο Ολυμπιακός. Να παίξει Α1, τι λέτε. Δεν θέλει. Άσε που δεν τώρα θέλει. Δεν θέλει. Είπαμε με Βασιλακό. Φέρε τον θέλει. Ολυμπιακό! Να πούμε επίσης ότι υπάρχει δήλωση συμπαράστασης. Ναι. Στο Βαγγέλη Λιόλιο και από τον Νίκο Χατζιβρέτα. Και χθες έγινε από τον Κώστα Τσαρτσαρή. Τι άρεξε, Δεά. Οι γνώστες του αθλήματος, ο Χατζιβρέταρος. Μπράβο. Ναι. Πηγαίνουμε το Λιόλιο, οι συγκεκριμένοι καλαθοσφαιριστές. Ναι, ναι. Και όχι με το Φασούλα που υποτίθεται ότι έχει παίκτες μαζί του, Ρετζιά, Καλαϊτζή. Καλά το πας. Και τα λοιπά. Προσπαθείς να διασπάσεις Λιόλιο Φασούλα για να κερδίσεις το στέλος Βασιλακόπουλος. Και αν ήταν έξυπνοι ο Λιόγιος με το Φασούλα, θα ήταν μαζί. Για να κοντράρουν το μέγιστο Βασιλακόπουλο. Μήπως είναι ο Λιόλιος με το Βασιλακόπουλο μαζί. Κάποια στιγμή, λέω εγώ. Και πάει το κλίμα προς τα εκεί. Χρήσανθε. Ναι, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι εντάξει, κάπου εμπλέκεται και ο Ολυμπιακός και τα λοιπά. Και άλλωστε όλοι γνωρίζουν, μάλλον όχι όλοι. Οι επαΐοντες γνωρίζουν ότι όλη η κόντρα και όλο αυτό το κακό που καταστράφηκε το ελληνικό μπάσκετ και ο κακός ο παππούς και τα λοιπά είναι λόγω της κόντρας Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού και τίποτα άλλο. Όλοι το γνωρίζουν αυτό και δυστυχώς γι' αυτό για τα μικροσωματιακά ή μεγαλοσωματιακά συμφέροντα την πλήρωσε το ελληνικό μπάσκετ, την πλήρωσε η εθνική, δεν πηγαίνανε στους εθνικές, σταματούσανε 30 χρονών θέλω να ξεκουραστώ και τα λοιπά. Για να μαλώνει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Και όποιος νομίζει ότι δεν είναι έτσι, ας με πάρει τηλέφωνο 287-888-2-5 να το συζητήσουμε. Θα είσαι εδώ. Όχι. θα είμαι. 2-5 θα είμαι. 2-10 δεν θα είμαι. Δεν θα είμαι. Λοιπόν, όποιος νομίζει ότι έγινε για το καλό του ελληνικού μπάσκετ και ο δεινόσαυρος και να φύγει ο παππούς και τα λοιπά. Δεινόσαυρος. Και η διαιτησία και τα λοιπά. Αλήθεια λένε. Εντάξει. Μαλώνουν για το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα και την πληρώνουν όλοι οι υπόλοιποι. Όλοι οι υπόλοιποι. Ναι. Ό,τι είπα. Φταίει γι' αυτό βέβαια γιατί τους το επέτρεψε αυτό. Φταίει. Έτσι. Φταίει. Λοιπόν. Συνεχίζουμε με περισσότερο. Άρη ποδόσφαιρο θα μας πεις τίποτα. Ναι, να σας πω τι θέλετε. Ξέρω εγώ. Είπα για το Μάτζιο. Χθες το βράδυ έχει προπονητή. Χθες το βράδυ ανακοινώθηκε ο Άκης Μάρκος. Αυτή την ώρα νομίζω κάνει και την πρώτη προπόνηση. Καλή επιτυχία. Αν την έκανε ήδη. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είπα για το Φεθού. Πώς τα είπα, ρε Κώστα, τα ξαναλέω όμως δεν πειράζει. Όχι, μην πεις, πες μας κάτι άλλο. Πες μας για την κριτική στο Μάτζιο, ενώ ακόμη δεν τον είδαμε τον άνθρωπο. Εντάξει, ο Μάτζιος είναι Έλληνας προπονητής, ο οποίος δεν έχει καριέρα σε μεγάλες ομάδες. Δεν το λένε Μάτζιο. Και επειδή ακριβώς είναι αυτό, ναι, στην Ελλάδα είναι προτιμότερο να έρχεται ο Πογιάτος, ο οποίος ήταν προπονητής στην ΚΑΠΑ 19, αλλά ήταν στην ΚΑΠΑ 19 της Ρεάλ. Εντάξει, κράξανε και οι Παναθηναϊκοί τώρα, μην νομίζεις. Κράξανε. Κράξανε. Τι κράξανε. Η αποθέωση που υπάρχει από τον Πογιάτος από τα μίντια και το πόσο τους κατευθύνουν να σκεφτούμε ότι είναι ο επόμενος Ζιντάν είναι απίστευτο. Εδώ διαβάζουμε. Ανέβηκαν στην πρώτη ομάδα δύο παίχτες του Πογιάτος από την ΚΑΠΑ 19. Χρήστε, το πρόμο που υπάρχει είναι απίστευτο. Αυτά είναι μέσα... Πάει λοιπόν και τρώει την κεφαλιά του από τον Αστερά Τρίπολης. Αυτά είναι μέσα που εδράζονται στην Παναθηναϊκή ιδέα. Όχι, στην Παοξίδικη είναι. Εντάξει. Απλά έχουν συμμαχία τώρα. Το ίδιο λοιπόν, είναι. Λοιπόν, αυτό το οποίο γίνεται αυτή την... τη στιγμή με τον Άινας προπονητής, ο οποίος ξεκάθαρα ξεκινάει με το μειονέκτημα της αφισβήτησης. Βέβαια. Και θα πρέπει να το γυρίσει ο ίδιος. Σε ένα αρνητικό σκηνικό γενικά. Απ' την άλλη, όταν ο Άρης. Και δεν λες καλά που κέρδισες και στο Βόλο. Είμαι πρώτος, Κώστα. Έχω 6 βαθμούς. Πέρσι αντίστοιχα. Δεν λες καλά που κέρδισες και στο Βόλο. Πέρσι αντίστοιχα, ακριβώς την ίδια αγωνιστική, την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος, όταν έφυγε ο Σάββας Παντελήνης. Είχα ένα βαθμό. Είχα χάσει στο Βόλο και είχα φέρει ισοπαλία με τον Όφη στην έδρα μου. Απίστευτο. Έτσι. Αυτή τη στιγμή έχει 6 βαθμούς λοιπόν και η ομάδα. Και τώρα παίζω για να κάνω 9. Και παίζει για να κάνει 9, ακριβώς.
Και για να δούμε τι θα γίνει. Θα δούμε τι θα γίνει. Δεν έχουν τελειώσει οι μεταγραφές. Είναι δεδομένο ότι ο Άρης θα κάνει και άλλες κινήσεις. Καταρχήν του Ματέο. Αν με ρωτούσες αν είναι περισσότερες οι πιθανότητες να φύγει ο Φετφατζής, θα σου έλεγα ότι είναι περισσότερες να φύγει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δηλαδή, η μόνη περίπτωση αυτή τη στιγμή, έτσι όπως τα ξέρω τα γράμματα, είναι να κάνουν οι Άραβες πάλι το ίδιο πράγμα που έκαναν και την άλλη φορά. Δηλαδή, να πάει εκεί, να τη συμφωνήσουν σε όλα και μόλις είναι να πληρωθεί, να πούνε α, δεν σας τα δίνω τώρα. Στα δίνω σε 10 δόσεις τα λεφτά. Ναι. Η μόνη περίπτωση νομίζω ότι είναι αυτή. Είναι τυπικό του Ματέο, πιστεύω θα τελειώσει εντός των ημερών. Και από εκεί και έπειτα, ο Άρης θα πάρει και στόπερ. Πώς γίνεται να δίνεις 1,3 για το Ματέο και να μην δίνεις, ας πούμε, λίγα λεφτουδάκια για να μείνει, ξέρω εγώ, ο Λάρσον. Ο Λάρσον είναι 33 χρονών, Κώστα. Και. Παιχτάρα είναι. Κώστα, δεν γίνεται να τους κρατήσεις όλους. Πώς τι όλους, ρε φίλε, το βασικό σου τώρα. Βασικός. Ο βασικός μου έμεινε, Κώστα, και είναι ο καλύτερος παίκτης. Επειδή είσαι άμπαλος και απλά διαβάζεις μπουρδες. Απλά ακούς τις βραδινές εκπομπές. Κράτησα τον Μπρούνο Γκάμα. Αυτόν ήθελα να κρατήσω. Κράτησα τον Ματίγια, κράτησα τον Κουέστα. Η ίδια θέση παίζει ο Λάρσον με τον Γκάμα. Ακριβώς. Ο Λάρσον ήρθε γιατί είστε άμπαλοι και άσχετοι. Όλοι είμαστε άμπαλοι. Ο Λάρσον ήρθε στη θέση του Μπρούνο Γκάμα όταν ο Γκάμα έπαθε χιαστούς. Ωραία. Σε χαλούσε να τον κρατήσεις. Ναι. Δεν τον ήθελε ούτε ο προπονητής γιατί χαλούσε τα αποδυτήρια. Α, καινούριο τώρα. Τώρα αυτά βγαίνουν τώρα που έφυγε. Όχι, τα λέγαμε και τότε. Ωραία. Και είναι 33. Δεν μπορώ να κρατήσω 5 33χρονους. Παιχτάρα. Παιχτάρα. Σε πτωτική πορεία. Τα γκολάκια τα έβαζε όμως. Συγκλίνοντας προς τα δεξιά. Όλοι βάζουν γκολάκια. Και ο Ματέο έβαζε γκολάκια. Και η Κόλλος βάζει. Και ο Ματέο έβαζε γκολάκια. Ο Ματέο και ο Πλατέλας. Ποιος είναι καλύτερος, ο Ματέο που είναι 23 χρονών και μπορείς αύριο να τον πουλήσεις 10 εκατομμύρια, ή 5, ή 2, ή 1, ή ο Λάρσον 33. Ο Ματέο. Αυτό φέρω, τον καλύτερο. Αντί να πούμε μπράβο, δεν φαίνεται το Ματέο και δεν κάτσε τον Λάρσον. Κάτσε να. Όχι, είπα ότι είναι παράξενο. Όχι, ότι είναι δεν είναι παράξενο. Δεν είναι παράξενο, διότι πρέπει να ανανεώσει σε κάποιες περιπτώσεις το ρόστερ σου. Λογιστικά παράξενο είναι. Λογιστικά γιατί είναι παράξενο. Γιατί από τη μια δεν έχει 100 χιλιάρικα για να κρατήσει ένα παίκτη και την άλλη δίνει 1,3. Δεν είναι 100 χιλιάρικα, 250 έπαιρνε ο Λάρσον. Θα έπεφτε λίγο. Δεν θα έπεφτε καθόλου, δεν έπεσε καθόλου. Λοιπόν, anyway, άλλο έχουμε τίποτα μεταγραφικό. Σου είπα, θα πάρουμε στόπερ. Α, και στόπερ. Θα πάρει και στόπερ. Θα πάρει και. Τον Τιγκινί, γιατί δεν τον κράτησε τον Τιγκινί. Α, για τον Τιγκινί. Γιατί ήθελα αύξηση. Για τον Τιγκινί και εγώ ήθελα να τον κρατήσω. Για τον Τιγκινί, λέγαμε. Γιατί ήθελα αύξηση. Γι' αυτό. Ο Τιγκινί είναι ένα παίκτη ο οποίο για μένα έπρεπε να μείνει. Ναι. Έπρεπε να μείνει. Ναι, ο Τιγκινί, ναι. Αλλά ζητούσε 250. Πού πήγε τώρα, στην Κυρπό. Στον Απόλλωνε Μέσο και πήρε 250. Ενώ έπαιρνε 200 εδώ. Ο Τιγκινί είναι τέτοιο παίκτη. Ο Τιγκινί και στον Ατρόμητο έπαιρνε 130. Ναι. Ζητούσε 180. Ναι, ναι. Δεν του τα δώσανε. Και ήρθε στον Άρη με 200. Μια χαρά. Σου λέει δύο χρόνια. 200 και 200 και 400. Άρα έχει επιστροφή. Κάθε χρόνο ανεβαίνει λίγο τα οικονομικά του. Ο Άρης δεν του δίνει 250. Αν με ρωτούσες ποιος παίκτης έπρεπε να μείνει από όλους αυτούς, είναι μόνο την κοινή. Κανένας άλλος. Ο Νίκο Μαρτίνες. Ο Νίκο Μαρτίνες ήταν στην ομάδα. Είχε συμβόλαιο. Μάλιστα. Λοιπόν. Δεν τον ήθελε ο Ένινγκ. Το έλυσε και μόλις το έλυσε έφυγε ο Ένινγκ. Τον Ένινγκ τον καημένο. Το φάγατε και αυτό. Και πήρε πίσω ο Άρης τον Μπερτόγλιο, Κώστα. Επειδή λες για τον Λάρσον. Δεν θα ο Άρης θα είχε. Καλώς, τον Φετφατζίδη. Τον Γκάμα. Τον Μπερτόγλιο. Εντάξει. Πόσο θα έχει. 10! Μαριλής, πάρε μας τον Αντώνη λίγο. Τι να τον κάνεις τον Αντώνη. Λίγο να πούμε για μπασκετάρι. Το απόγευμα θα έχουμε μια συνέντευξη του μπασκετικού Άρη, να ξέρετε. Το απόγευμα. Στο Λαμπαοτάρης, 6 ώρα. Το Σούλε. Σημαντική. Να ακούσετε 5 πράγματα. Να ανοίξετε τα αυτιά σας. Ο Mr. Gold είναι μαζί μας. 62-85-86 για τις παραγγελίες σας. Η κορυφαία πίτσα στη Θεσσαλονίκη. Με ένα τηλεφώνημα έρχεται στο σπίτι σας. Επίσης μακαρονάδες, σαλάτες, καλτσόνε, πινελί, τα πάντα όλα από τον Mr. Gold. Και επίσης να σημειώσω ότι είναι μαζί μας και ο Νικολαίδης, άρτο ζαχαροπλαστία Νικολαίδης, με λαχταριστές και ολόφρισκες τούρτες, πάστες, σιροπιαστά, κεράσματα, παγωτά, ασυναγώνες γεύση και με στέβια, προφιτερόλ, Κώστα, σοκολατόπιτες, πολύ ωραία σοκολατόπιτα. Τα έχω κόψει, παιδιά, αυτά. Και νηστίσιμα γλυκά. Γι' αυτό θα πας, Κώστα, και θα πάρεις. Με στέβια. Με στέβια και επίσης έχει ψωμάκι να φας. Ζέας, ζυμωτό, παραδοσιακό. Ζέας, μόνο ζέας. Βυζαντινό και χωριάτικο, εσείς που δεν είστε σαν τον Κώστα. Λοιπόν, δύο καταστήματα. Εύωσμο, Καραολί και Δημητρίου 232-163 και στο Λαγκαδά απέναντι από τον ΟΑΕΒ. Τρώω ψωμί ζέα γιατί μ' αρέσει μια σιριζέα. Λοιπόν, και οι στοιχηματικές μας επιλογές κλείνοντας την εκπομπή. Ωραία, φίλε. Πού τον βρήκαμε. Καινούριο αυτό. Ναι, με τη σιριζέα. Λοιπόν,
Όχι αδερφέ και τα λοιπά, απαντάω σε ένα φίλο μου. Φαντάς. Λοιπόν, Κράσνονταρ ΠΑΟΚ. Ναι. 2-22 πήγε. Ποιος? Ο Άσος. 2-22. 3-82 το διπλό του ΠΑΟΚ. Ναι. Και 3-52 το Χ. Ναι. Τώρα μόλις το μεταξύ το διαβάζω πήγε 2-19. Μ' ακούνε. Έπαιξε εσύ ένα. Ένα φίλος μου αδερφικός κολλητός, ναι, λέει ότι είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία διπλασιασμού του κουπονιού σήμερα το βράδυ. Το 2-22. Το 2-19 του Τσκράσνοντα. Κοίτα γκολ που έβαγε ο άλλος, ο Τσαλτίδης της Μάντσεστερ. Λοιπόν. Λοιπόν, βλέπεις και ο Ολυμπιακός παίζει. Βλέπεις ασό. Δεν ξέρω, δεν την έχω δει την Κράσνοντα. Έλα ρε ξαφέ. Δεν την έχεις. Ποιος Ολυμπιακός έχεις αφή, όχι. Καταρχήν είναι ναι, πολύ Μητροπός. Καλή απόδοση την... Ναι, έλα. Α, η πρόκριση όμως δίνει φαβορή τον ΠΑΟΚ στα διπλά παιχνίδια. Ο... 1,87 ο ένας, 1,95 ο άλλος, ισορροπημένο. Δεν έτσι έχω μπαταρία, να ξέρει όποιος θέλει να με πάρει τηλέφωνο. Σήμερα δεν αφού έχω... είπες να σε πάρω στο κινητό μετά τις δύο σε έναν. Έχω 1% αυτή τη στιγμή. Ωραία. Έχω στη μηχανή το φορτιστή. Λοιπόν, Κράσνονταρ ΠΑΟΚ 2,19. Επίσης σήμερα παίζουν. Αύριο παίζει ο Ολυμπιακός. Μακάμπι Τελαβίβ, ναι. Μακάμπι Τελαβίβ Σάλτσμπουργκ. 1-22. Η Μακάμπι είναι διαλυμένη λόγω κορονοϊού. Κρουσμάτων. Σλάβια Πράγα Μίντιλαντ 1-75. Σήμερα. Και αύριο παίζουν Γάνδη Δυνάμο Κιέβου. Πόσο δίνει ο άσος της Μακάμπι? 12-85. Το Χ. 6-55. Χ παίξε. Με τη Σάλτσμπουργκ. Ναι. Οκ. Okay. Διπλό, λοιπόν, 0-3. Ναι, 0-7. Γάνδη Δυναμό Κιέβου, Δυνάμο Κιέβου 2-45 ο Άσος. Ολυμπιακός Ομόνια 1-33 ο Άσος. Αύριο στις 10 το βράδυ. Περάσει ο Ολυμπιακός. Θα περάσει ο Ολυμπιακός. Και Μόλντε Φερεντσβάρος 2-32 ο Άσος. Europa League προκριματικά. Ο Απόλλων Λεμεσού παίζει την Τετάρτη στις 7 η ώρα. 2-37 ο Άσος του. Και ο Άρης θα έπαιζε την Πέμπτη. Μα είστε δηλαδή έλεος, ρε φίλε. Διπλή δολοφονία στο Λέτσε. Είστε υποκοπή, κύριε φίλε. Ο Ιταλός ρέφερι Ντανιέλε Ντεσάντις, ναι, και η σύντροφός του Ελεονόρα Μάντα. Δολοφονημένη. Από άγνωστο, λέει στο διαμέρισμά ναι, τους. Κατάλαβες. Τα θύματα. Τι. Κλέφτης μπορεί να ήταν, φίλε. Καλά, ναι. Ληστής, κάτι. Ο άνδρας έφυγε, λέει, τρέχοντας. Λίγα λεπτά μετά το φωνικό από το διαμέρισμα, κρατώντας μαχαίρι. Τον είδαν δηλαδή. Όχι, θα πήγαινε με κουτσό. Έφυγε τρέχοντας. Κρίμα τα παιδιά. Mafia.gr. Και για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, Χρύσανθε. Ναι. Και αυτός και η κοπέλα τώρα μέσα στο διαμέρισμα. Ή όντως μπήκε να κλέψει, τον βρήκανε και πάλεψαν και του σκότωσε. Ή ήτανε σε διαταγμένη υπηρεσία. Παρέμβαση εισαγγελέα, αυτόφορο για όσους δεν φορούν μάσκα, Κώστα. Για τους αρνητές μάσκας. Σύμφωνα με εγκύκλιο από τον Άριο Πάγο, θα διώκονται ποινικά όσοι αρνούνται να φορέσουν μάσκα. Ποινικά θα διώκονται πλέον όσοι αρνούνται να συμμορφωθούν με τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού και τη χρήση μάσκα. Ο εισαγγελέας Άριος Βασίλειος Πλιώτας. Έχει δώσει Αντώνη, μας περιμένει τόση ώρα το παιδί. Πού ρε φίλε. Νάτος. Τώρα ήρθε. Φοράς μάσκα. Αντώνη, φοράς μάσκα. Οπ, καλησπέρα παιδιά. Μην φάσει κανένα αυτόφορο. Στο γραφείο το ΑΣ είναι υποχρεωτική η μάσκα. Οχ! Μάλιστα. Βέβαια, κόσμος μπαίνει, κόσμος βγαίνει, τι. Έχει, εγώ έβαλα και plexiglass στο γραφείο. Έβαλα, ναι, διαχωριστικό. Από τα τόσα διαρκείας που πουλάω. Δεν φτάσαμε εκεί ακόμα. Από τις ουρές. Από τις ουρές και για να αποφύγω το συνοστισμό και το συγχρωτισμό. Και άμα έρθει και η πρόκριση τώρα σήμερα την Πέμπτη στο Σαββατοκύριακο. Αύριο υπερορίες πρέπει να κάνω, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, Αντώνη, Άρης Μπάσκετ σήμερα ανακοίνωσε και τον Ντεκόζη και προχωράει η ομάδα κανονικά. Και επίσης την πιο σημαντική είδηση, πες μας. Την πιο σημαντική, τι εννοείς? Την ενημερότητα. Α, ναι, βέβαια. Εντάξει, αυτό ήταν μια εκκρεμότητα που υπήρχε και είναι πολύ σημαντική. Δεν είναι μόνο. Βασικά οι ενημερότητες και η ασφαλιστική και η φορολογική είναι απαραίτητες και για τον, φυσικά για το φάκελο συμμετοχής στο πρωτάθλημα. Ναι. Όμως πρέπει να υπάρχουν για να επικυρωθούν και τα συμβόλαια. Έτσι. Χωρίς ενημερότητες δεν μπορείς να κάνεις καινούργια συμβόλαια επικυρωμένα. Οπότε ήταν κάτι το οποίο προσπαθούσαν εδώ και καιρό στον Άρη. Η ασφαλιστική, η φορολογική ενημερότητα βέβαια είχε βγει, σήμερα ανανεώθηκε. Και σήμερα βγήκε και η ασφαλιστική, οπότε τυπικά αυτό που απομένει στον Άρη για να παρουσιάσει ένα πλήρη φάκελο
είναι το άνοιγμα της νέας εγγυητικής των 60.000 ευρώ, μια εγγυητική που έχει καταπέσει δύο φορές τους τελευταίους μήνες και βρίσκεται στην τελική ευθεία του και αυτό το θέμα, ώστε ο Άρης να είναι έτοιμος, να έχει πλήρη φάκελο, έχει προχωρήσει και σε διακανονισμούς με τους περσινούς παίκτες, ναι, να έχει πλήρη φάκελο για την συμμετοχή στο πρωτάθλημα, το οποίο ξεκινά στις 10 Οκτωβρίου. Και να σημειώσουμε εδώ ότι με δεδομένη την εκκρεμότητα του Πανιωνίου και το θέμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και των αδειών που θα δοθούν, δηλαδή, πάει και αυτό λίγο πιο πίσω εύλογα. Τώρα τι θα γίνει, Αντώνη? Καταρχήν σήμερα είχε συνέντευξη τύπου, κάτι είχε σήμερα, παρουσίασε το Super Cup. Για το Super Cup, ναι, ουσιαστικά ο πρόεδρος του ΕΣΑΚ, ο Βαγγέλης Γαλατζόπουλος, ανακοίνωσε ότι η ΕΡΤ θα είναι το σπίτι της Basket League για τα επόμενα χρόνια. Ναι. Τώρα, έτσι όπως το άφησε. Λεπτομέρειες δεν ξέρω, όμως δεν είπε, ναι. Ναι, έτσι όπως το δήλωσε, το εμφάνισε οριστικό. Το αποκλειστικό σπίτι, μάλιστα, είπε. Και για τα επόμενα χρόνια, είπε, ναι. Για τα επόμενα τρία χρόνια, είπε, ναι. Για τα επόμενα, εντάξει, αυτό προσπαθούν τόσο καιρό στον ΕΣΑΚΕ να είναι τριετής συμφωνία. Και από την επόμενη χρονιά τα λεφτά, μάλιστα, να είναι περισσότερα με την πιθανότατη επιστροφή του Ολυμπιακού. Του Ολυμπιακού. Από 2021-2022 δηλαδή. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, βέβαια, μένει να φανεί πρώτον το ακριβές ποσό και δεύτερον πώς θα γίνει η μοιρασιά. Αυτό είναι σημαντικό. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ θα πάρουν αυτά που έπαιρναν στον ΟΤΕ γιατί άφησαν τα συμβόλαιά τους. Αυτό είναι αναμενόμενο. Τι παίρνανε? Μένει να φανεί. Όταν ένα εκατομμύριο ο Παναθηναϊκός και 600 με 700 η ΑΕΚ. Ένα 700. Ένα 700 και είναι. Από τα 4,5 το χρόνο μένουν, αλλά. 2,5. Παραπάνω. 3. Σχεδόν 3, 2.800. Χαρίσατε τα ίδια λεφτά 2.800, να πάρουν. 2.800, ναι, εντάξει. Τώρα, είναι και λιγότερες ομάδες όμως. 10 ομάδες. Και όμως ότι, 280 ότι αν δεν κατεβεί δηλαδή ο Πανιώνιος, ναι, αν δεν κατεβεί ο Πανιώνιος είναι 10 οι ομάδες. Αυτό λέμε, ναι. Φυσικά το ποσό δεν θα πάει στα ίσια και εκεί μένει να φανεί λίγο τι θα διανεμηθεί το ποσό. Δηλαδή αν θα παίξει το μεγαλύτερο ρόλο η βαθμολογική θέση, αν θα είναι τα εμπορικά κριτήρια, αν θα είναι ένα συμψηφισμό αυτών των δύο. Κάτι ανάμεσα. Αυτό τώρα μένει να φανεί. Ναι, πάντως σε πρώτη φάση φαίνεται ότι τα λεφτά, ειδικά αν δεν παίξει ο Πανιώνιος, θα είναι περισσότερα. Αν και οι πληροφορίες από την Αθήνα λένε ότι έστω την τελευταία στιγμή θα κατεβάσει μια. Τώρα τι ομάδα θα κατεβάσει, ο Θεός την ψυχή του. Θα κατεβάσει εφηβικό στο κύπελο. Θα κατεβάσει εφηβικό, ναι, στο κύπελο και γενικότερα δεν θα κατεβάσει. Εγώ έτσι ξέρω. Το εφηβικό στο κύπελο το θεωρώ βέβαιο γιατί θα μηδενιστεί στο πρωτάθλημα. Ναι, ναι, ναι. Σύμφωνα με τον, ναι, κανονισμό. Ναι, ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, λένε στην Αθήνα ότι συζητάει με κάποιους προπονητές ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Πανιώνιος, κύριος Χρυστοδουλόπουλος, τώρα δεν ξέρω, 10 Σεπτεμβρίου, 10 Οκτωβρίου ξεκινάει το πρωτάθλημα, φτάσαμε 20... Την άλλη εβδομάδα ξεκινάμε, πρωτάθλημα έχουμε την άλλη εβδομάδα, την παράλληλη. Ναι, εντάξει, θέλει 2,5 εβδομάδες, πόσο θέλει, ακόμα, ναι. Για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, τώρα τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά. Και άμα να σημειώσουμε εδώ φυσικά ότι άμα δεν κατέβει ο Πανιώνιος οριστικά θα γίνει μια κλήρωση, έτσι. Δεν μπορεί δύο ομάδες να έχουν ρεπό τη βδομάδα. Ναι, θα γίνει μια κλήρωση με κανονικά 6 ζευγάρια. Με 6 ζευγάρια. Κάθε αγωνιστική. Ωραία. Τώρα από εκεί και πέρα για να επιστρέψουμε, ναι, στα του Άρη. Στα του Άρη, ναι. Σήμερα ουσιαστικά ο Άρης δίνει την πρόβα τζενεράλε του. Δεν έδωσε και πολλά φιλικά. Είναι η αλήθεια. Α, τι ώρα. Κάνει ουσιαστικά είναι το απόγευμα, είναι 5.30 αν δεν κάνω λάθος, δεν είχε ανακοινωθεί ώρα. Με ποιόνα. Είναι και κλεισμένο το θυρόν. Υποδέχεται τη Λάρισα. Θα πάω. Την οποία αντιμετώπισε και το περασμένο Σάββατο στο Χριστό της Νεάπολης, ναι, που κέρδισε με 75-64. Τώρα σήμερα αναμένονται και οι δύο ομάδες, από ό,τι λένε οι προφορίες μου, πιο πλήρες, γιατί είχαν απουσίες και οι δύο το πράγμα. Ναι, Σάββατο, οπότε θα είναι πιο ενδεικτικό το τεστ. Θα είναι και το πρώτο παιχνίδι που θα παίξει ο βασικός σέντερ του Άρη, που ήρθε πριν από λίγες μέρες, ο Βλάντιμιρ Ντράγκης. Ο Σάββας Καμπερίδης θα έχει μια δυνατότητα να δει πλήρη την ομάδα του, γιατί είναι πιθανό να παίξει και ο Σταμάτης που απουσίασε, ο Δημήτρης Σταμάτης. Και από εκεί και πέρα, το Σάββατο ξεκινάνε τα επίσημα μάτς, με το μεγάλο ερωτηματικό που λέγεται Ιωνικός. Εντάξει, τώρα όταν δεν έχεις εικόνα για μια ομάδα, δεν μπορείς να πεις και πολλά. Αυτό μπορούμε να πούμε για τον προσεχή αντίπαλο του Άρη, είναι ότι έχει πάρει καλούς ξένους, πρωτοκλασσάτους και Έλληνες, ας το πούμε, β' διαλογής. Πριν του Τολιόπουλου φυσικά. Τώρα μένει να φανεί το Σάββατο. Θα φανεί, θα φανεί. Είναι γενέστε, εντάξει, είναι και πιο πολύ και ψυχολογικό το θέμα τώρα. Νομίζω, Αντώνη, δεν πήρε 6 ξένους, 5. Δεν έχει πάρει ακόμα, δεν τους έχει εξαντλήσει. Ποιο? Εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται 4 στην Αθήνα. 4, ναι, 4. Είναι οι 3 γνωστοί και ένας ακόμα που δεν έχει ανακοινωθεί. Ένας άγνωστος. Ο πρώην του ΠΑΟΚ, ο Άνταμ Σμιθ, ο πρώην παίκτης του Άρη, ο Τωρλίν Φιτζπάτρικ. Και ο Λευκός Εσωτέρ. Θυμήσε το μου, Ρε Κώστα, ναι, το λευκό με το περίεργο όνομα.
που εντάξει έκανε καλή χρονιά στην Ισπανία. Αυτή και η τρίτη είναι καλή παίκτη. Φιτσπάτρικ. Είναι και ένα άλλο Αμερικανό ψηλό, νομίζω. Ναι, ένα ψηλό. Δεν έχει ανακοινωθεί. Ποιο Σμιθ, αυτό που τάβαζε από το σπίτι του που έφυγε απλήρωτο. Ναι, Χρυσάνθη, αυτό. Πληρώθηκε. Ποτέ. Αυτό που έφυγε από τον Μπάουκ, ναι, λίγο πριν το τέλο σεζόν. Εντάξει, τώρα όπως είναι κατανοητό, δεν έχουμε και σαφή εικόνα. Εντάξει, ο Ιωνικός έπαιξε καλά σε κάποια φιλικά. Ας πούμε με την ΑΕΚ έχασε το τελευταίο δευτερόλεπτο με τρίποντο. Όμως, εντάξει, τώρα θα φανεί το Σάββατο και αυτό σε τι κατάσταση βρίσκεται. Τώρα, εντάξει, το Σάββατο παίζουμε. Είναι και γοήτρου, ναι, το Σάββατο. Τώρα το απόγευμα στην Αθήνα. Να κλείσει άτομο. Ιωνικός Άρης. Ιωνικός Άρης. Με ρώτησε ήδη, μου στείλε μήνυμα. Ναι. Λοιπόν, Ιωνικός Άρης. Ιωνικός Άρης. Το Σάββατο και άμα προκριθεί ο Ηρακλής, επειδή τερμάτισε στην πρώτη εξάδα, θα μπει από τα προημιτελικά στο κύπελλο. Με τον ΠΑΟΚ που παίζει. Δηλαδή θα γλιτώσει δύο φάσεις και είναι πιθανό να παίξει με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ναι. Οι μεγάλες, μεγάλες ομάδες παίζουν στους προημιτελικούς, Χρύσανθε. Το ξέρω, Κώστα, γιατί όλα τα χρόνια στους προημιτελικούς έπαιζα. Δεν νομίζω. Όπως πέρσι που γύρισες από την Α1. Εκτός από τα δύο τελευταία. Εκτός από τα δύο τελευταία που έπρεπε να πέσεις. Αντώνη, τι λέει αυτός. Καλά τώρα, εντάξει. Προτελευταίος ήσουν. Ευτυχώς δεν θα χρειαστεί να παίξει στην Ευρώπη για να σου δώσει το Αλεξάνδριο Κώστα. Θα αποκλειστείς. Θα αποκλειστείς. Άλλοι θα πέφτανε αν τελειώνε το πρωτάθλημα πέρσι. Οπότε. Πώς το λες και εσύ, Κώστα. Παγκολίνος. Ευχαριστώ τον Παγκολίνο, ναι, λοιπόν. Άγαλμα στον Παγκολίνο. Τέλος πάντων, να σημειώσουμε εδώ ότι αν ο Άρης προκριθεί. Παίζει 30 του μηνός ξανά με την Τετάρτη δηλαδή, Τετάρτη. Ναι, με τον νικητή του, μάλλον παίζουν να το διευκρινίσουμε λίγο γιατί ρωτάει και ο κόσμος τι συμβαίνει στη συνέχεια. Αύριο παίζουν Αμήντας Ολυμπιακός, εφόσον περάσει ο Ολυμπιακός θα παίξει εντός, η Β' ομάδα του Ολυμπιακού. Ναι, η Β' ομάδα, ναι, ο αναπτυξιακός. Ναι. Θα παίξει εντός έδρας με τον Κολοσσό Ρόδου και από αυτό το ζευγάρι θα προκύψει αντίπαλος του Άρη. Θα παίξει δηλαδή Άρης Κολοσσός, ας πούμε, χοντρικά. Το πιο πιθανό είναι Άρης Κολοσσός, εκτός αν περάσει ο Ολυμπιακός, όπου το παιχνίδι θα γίνει στην Αθήνα, γιατί έτσι είναι ο κανονισμός. Άρης Κολοσσός, ναι. Το παλέ. Άρης Κολοσσός, Ζάρας. Ζάρας για τρεις μέσα. Αλλιώς θα χάσω τον Ολυμπιακό. Και μετά πάει προημιτελικά, όπου αν περάσει ο Άρης θα αντιμετωπίσει τον Προμηθέα και ο Ηρακλής τον ΠΑΟΚ. Άρης Προμηθέας. Αντώνη, ο Ολυμπιακός αν κερδίσει τον Κολοσσό, παίζει ο Ολυμπιακός Άρης, θα παίξει. Ναι, γιατί χαμηλότερης είναι κατηγορίας, η ομάδα χαμηλότερης κατηγορίας, έτσι είναι ο κανονισμός. Ο Τσόχλας δηλαδή, Χρύσανθε. Πάντα αυτό γίνεται. Ο Τσόχλας θα χάσει, όπως χάνει πάντα. Εντάξει. Έγινε, Αντώνη. Αυτά. Ευχαριστούμε τώρα, πολύ. Τώρα, όπως είπες και εσύ, ναι, για να κλείσουμε, ανακοινώθηκε σήμερα ο Ντεκότσι, τώρα συνεχίζονται μέχρι το Σάββατο που ξεκινούν οι επίσημες υποχρεώσεις. Έχουν μείνει κάποιοι παίκτες για να ανακοινωθούν. Η παραμονή του Μιλόσεβιτς. Τώρα δεν ανακοινώθηκαν οι Αμερικανοί. Χαριτόπουλος, Σταμάτης, Καλαϊτζίδης. Ναι, Χαριτόπουλος, Σταμάτης, Καλαϊτζίδης. Αυτοί είναι και κλείνουν ανακοινώσεις για τον Άρη στην παρούσα φάση. Κι άλλους νομίζω έχει, κι άλλους. Τους μικρούς. Τώρα αυτοί οι μικροί δεν ξέρω αν θα ανακοινώσουν. Συμβόλαια και τα λοιπά. Δεν ξέρω τώρα αν έχουν υπογράψει συμβόλαια. Αυτό πραγματικά δεν το γνωρίζω. Μιλάμε τώρα για παίκτες όπως ο Πετανίδης, ο Τσιρογιάννης. Ο Νετζίπογλου. Ο Νετζίπογλου είναι έτσι καλλιώς μέλος ομάδας, έχει υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο, ανέβηκε από τους εφήβους. Είναι ήδη. Ναι, ανέβηκε από τους εφήβους. Και λογικά θα έχει και θέση τη δωδεκάδα της ομάδας. Ο Φλιώναρος ο αρχηγός που ανακοινώθηκε. Ο Φλιώνης ανακοινώθηκε χθες, ναι. Τώρα εντάξει, είναι το τυπικό της υπόθεσης, όπως είχαμε πει εδώ και καιρό, αυτοί οι παίκτες όλοι έχουν υπογράψει συμβόλαια. Πριν έρθουν καν και οι ξένοι δηλαδή στην Ελλάδα. Οπότε. Ωραία. Είναι το τυπικό της υπόθεσης. Έγινε, Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας. Λίγα λεπτά κλέψαμε τον Κωστή Τσαρό. Ποιος αυτός ο Τσαρός αμέσως τώρα. Βεβαίως βραδιά σήμερα και μπάσκετ και ποδοσφαίρου. Εννοείται το κλου στις 10 Κράσονταρ ΠΑΟΚ. 8 η ώρα στούντιο θα είναι ο Τσαρός. Οπότε να βγαίνει στο Τσαρό. Τι να βγαίνω. Να λες τον Ηρακλή. Τι λες, θα έχω σπάσει το γραφείο εγώ εκείνη την ώρα. Τρελώσει. 30 πόσα χάνω το μήχρονο. Γι' αυτό. Λοιπόν, 8.30 μεγάλη ώρα. Νίκη του Ηρακλή! Στον τελικό θέλω να πω μεγάλη νίκη. Όχι τώρα. Όταν επιτευχθεί ο στόχος δηλαδή. Λοιπόν, χαιρετίσματα σε όλους τους Παγκολίνους. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 12. Να είστε καλά.